Γεια σας. Σήμερα, εκτός από το θέμα που όλοι γνωρίζουν ότι θα συζητήσουμε και είναι η εμπλοκή δύο δικαστών, ενός ζεύγους δικαστών, σε μια υπόθεση που θυμίζει παραδικαστικό, ίσως ξεπερνάει τα όρια του παραδικαστικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, θα πάμε και σε μια άλλη σοβαρή ιστορία που κόστησε τη ζωή το Σαββατοκύριακο δύο νέων παιδιών. Του Νίκου Μπερδέ, 19 ετών, και του Μανώλη Ξαγοράρη, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ άσχημα και είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, σε κρίσιμη κατάσταση. Ήταν αγώνες ντράγκστερ, δηλαδή ήταν αγώνες σε πίστα. Δεν ήταν ούτε αυτοσχέδια πράγματα, ούτε στην Ποσειδόνας, ούτε αυτά που κατά διαστήματα γίνονται σε αυτήν την έρημη χώρα. Το κάνουμε θέμα για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο, πέρα από τη σχέση που έχουμε το άθλημα. Το κάνουμε θέμα γιατί προσπαθούμε να εντάξουμε χρόνια και πρώτος από όλους ο Καβαθάς με τους τέσσερις τροχούς και όλοι όσοι εκείνη την περίοδο αγωνίστηκαν σε αυτό το διάτριτο κράτος για τους νέους ανθρώπους να υπάρχουν πίστες, να βγάζουν τα αποθυμένα τους εκεί και την τέχνη τους και τα αποθυμένα τους και να γίνονται και ωραία πράγματα. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει από ό,τι φαίνεται. Ούτε αγώνες γίνονται όπως πρέπει, ούτε στις πίστες μπαίνουν εκείνοι που πρέπει να μπουν, ούτε οι πίστες κατασκευάζονται σωστά. Δείτε τι γίνεται στην πίστα των Σερών. Τώρα τσακώνονται για την ποιότητα της ασφάλτου που έριξαν κάτω, καταλάβατε. Διότι κάποιος έκανε κουτοπονηριά, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι μια ωραία πίστα, υπέροχη. Υπάρχει άλλη πίστα στο Αιγίνιο, η οποία είναι μια πίστα για Φόρμουλα 1. Και θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει μια πίστα για τη Φόρμουλα 1. Που δεν είναι μόνο το αποθυμένο που βγάζουν κάποιοι πιτσιρικάδες πλέον εκεί, αλλά είναι μια τουριστική ατραξιόν, είναι ένας χώρος που παίζουν πολλά χρήματα για τη χώρα μας. Δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δεν θα πάω τώρα στο ότι η Τουρκία έχει, εμείς δεν έχουμε και τέτοια ανόητα πράγματα. Μπράβο στους Τούρκους που έχουν. Και κρίμα σε εμάς που δεν έχουμε και που διαθέτουμε υπέροχους χώρους. Το σημαντικό είναι ότι σε πίστα που έγιναν αγώνες χάθηκε ένα παιδί και άλλο ένα τραυματίστηκε πολύ άσχημα. Γι' αυτό είναι και άτομα εδώ που έχουν την δυνατότητα να το κουβεντιάσουμε το θέμα μαζί τους και που θα το διεξοδικά θα το δούμε. Είναι ο Μανώλης Δρακάκης, διοργανωτής αγώνων Dragster. Γενικός αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Ναι, ναι. Ο Νάσος Καστελιώτης, αγωνιζόμενος ντράγκστερ. Καλησπέρα. Και ο Λουκάς Κουζούλογλου, αγωνιζόμενος ντράγκστερ και εκείνος. Ντράγκστερ τώρα. Λένε αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν έτσι πολλούς ύπους και κάνουν ωραία πράγματα σε μικρή απόσταση. Λοιπόν, οι αποστάσεις είναι, μην νομίζετε ότι είναι πολύ μεγάλες, για όσους δεν ασχολείστε. Είναι 400 μέτρα. 402 μέτρα. Λοιπόν, είναι δηλαδή ο αγώνας ταχύτητος δευτερολέπτων. Θα έχετε δει περισσότεροι, είναι αγώνες αμερικάνικοι κυρίως. Είναι αγώνας μιας ανάσας, έτσι το λέω. Ναι, μια κούρσα ανάσας είναι, όπως είναι και τα 100 μέτρα στο στίβο. Και που αυτά τα παιδιά δίνουν την ψυχή τους και την δίνουν πραγματικά. Γιατί μην φανταστείτε ότι έχουν σπόνσορες από πίσω και χρήματα και τους υποστηρίζει κανένας. Περισσότεροι τα βάζουν από την τσέπη τους. Δεν υπάρχει αυτή η γοητεία που υπάρχει στην επέκεινα του Ατλαντικού χώρα, όπου παρέχονται όλα σε πολύ καλές τιμές, με υποστήριξη από πίσω, με σπόνσορες, με ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Εμείς είμαστε κακέκτυπα αυτών των καταστάσεων, αλλά προσπαθούμε και αυτοί που προσπαθούν είναι οι ήρωες. Γιατί αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοια προσπάθεια και δίνουν αυτούς τους αγώνες, κάνουν ηρωικές προσπάθειες. Βάζουν από την τσέπη τους χρήματα, χάνουν χρόνο, ταλαιπωρούνται και πολλές φορές κινδυνεύει και η ζωή τους. Και φυσικά αμέσως μετά θα πάμε στο κυρίως πιάτο που είναι αυτή η απίστευτη ιστορία των δύο δικαστών για τους οποίους φαίνεται, τουλάχιστον για την σύζυγο του δικαστή που είναι και εκείνη εφέτης, ότι πήρε 50 εκατομμύρια δραχμές για να βγάλει μια απόφαση. Θα μου πείτε και τι έγινε. Έγινε. Βεβαίως και έγινε. Θα μου πείτε έγινε πριν από χρόνια και τι σημασία έχει.
συνεχίζουν να είναι δικαστές σήμερα οι άνθρωποι αυτοί. Και όχι μόνο να στρέφουν εναντίον με αγωγές. Σημασία έχει ότι έχουν βγάλει μεγάλες αποφάσεις. Ο σύζυγος της κυρίας είναι ο κύριος Αποστολάκης, που έριξε τα ισόβια στον Παπαγεωργόπουλο. Δεν είναι οποιοδήποτε δικαστής. Για αυτή την ωραία εκπομπή που θέλω να πιστεύω θα είναι ωραία μέχρι τέλους, από τα ντράγκστερ μέχρι τους δικαστές, κοντά μας είναι ο Λευτέρης Ανευλαβής, γιατρός παθολόγος, που μπορεί να συμμετάσχει κιόλας γιατί του αρέσουν και οδηγάει και αυτοκίνητα με άλογα. Ο κύριος Λευτέριος. Του αρέσουν δηλαδή τα αυτοκίνητα. Έχει φόρο πολυτελείας τώρα, ξέρεις αυτό. Ναι, το οποίο πειράς. Δεν μπορώ να πληρώσω. Ό,τι αγαπάς το πληρώνεις αυτή τη τώρα ζωή. Δεν μπορώ. Τότε μπορούσα. Ένας αγαπημένος άνθρωπος, ο οποίος βεβαίως δεν ούτε κολακεύεται, ούτε συγκινείται. Επειδή τον είπα αγαπημένο, μπορεί να μου ρίξει κανένα εξάψαλμο σε λίγο. Αλλά αυτός είναι ο Λευτέρης Ανευλαβής και όποιος τον αγαπάει έτσι. Διαφορετικά, τέλειος κουβέντα. Θάνος Πλεύρης, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Είστε δηλαδή απίστευτος. Μπαμ, στο δευτερόλεπτο πριν πω το όνομά σας, εμφανιστήκατε. Έτσι. Βασίλης Κονόμου, βουλευτής Δημάρ, υποψήφιος στην Περιφέρεια Αττικής, υποψήφιος Περιφερειάρχης με τη Δημάρ. Ανεξάρτητος, με ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, το οποίο θα το υποστηρίξει και η Δημάρ, αλλά είναι πολυτασικό από όλο το πολιτικό φάσμα ψηφοδέλτιο. Και φιλοδοξούμε να εκφράσει όσο μπορούμε. Δηλαδή πολυτασικό και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΚΚΕ. Κανα δεξιό έχει μέσα. Θα έχει πολλούς φιλελεύθερους. Αλλά παίρνω με αφορμή αυτό που είπατε προηγουμένως για τη Φόρμουλα 1. Ελεύθερους θα έχει. Ορίστε. Ελεύθερους θα έχει. Μα όλοι ελεύθεροι είμαστε. Εμείς τουλάχιστον που θα συμμετάσχουμε σε αυτό το ψηφοδέλτιο δεν θα έχουμε κομματικό χρήσμα που να δεσμεύει την προσπάθεια. Αλλά θα τα πούμε μετά αυτά. Αλλά παίρνω αφορμή αυτό που είπατε. Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το θέμα. Το ότι η χώρα μας δεν έχει για την αυτοκίνηση χώρο οργανωμένο τέτοιας εμβέλειας όπως είναι ας πούμε η Φόρμουλα 1. Και λέω γιατί έχει γίνει μια πολύ σπουδαία συζήτηση για το θέμα των μεγάρων, το οποίο διαθέτουν τώρα εδώ πέρα είναι και ειδικοί, διαθέτουν επίστες έτοιμες που θα μπορούσαμε δίπλα στην Αθήνα, με την Εθνική Οδό, με τον Πρεστιακό. Γιατί δίπλα στην Αθήνα, του Αιγινίου δεν υπέροχε των Σερών. Ναι, ναι, δεν αλλά λέω δίπλα στην Αθήνα που δεν υπήρχε. Η Φόρμουλα 1 να είναι το σε όλο να κάνουμε, τον πλανήτη. Αν όχι η Φόρμουλα 1, αλλά την αυτοκίνηση και τον, την. Η Φόρμουλα στο Αιγινίο. Σα παρακαλώ, μπείτε στο Google Earth και βρείτε την πίστα του Αιγινίου να τη δείξουμε στον κόσμο. Είναι μια κανονική πίστα σχεδιασμένη για Φόρμουλα 1 σε έναν υπέροχο χώρο. Και μόλις πήγε να γίνει, μπήκε η άσφαλτος, μπήκαν όλα, ήταν έτοιμα, πλάκωσαν κάτι μυστήριοι τύποι και κάτι δίθεν οικολόγοι και όχι θα τρομάξουν τα πουλιά και όχι θα πειραχτούν τα φυτά. Οι μάγκες, αυτοί που αγωνίστηκαν για να τελειώσει και αυτό το όνειρο, σήμερα τον έχουν κάνει σκουπιδότοπο το χώρο. Αυτή πάντως η περίφημη. Δεν είναι πολυτέλεια για τη χώρα μας αυτού του είδους η ανάπτυξη που μπορεί να συνδυαστεί με τον τουρισμό, με την. Με τον αθλητισμό, είμαστε πολλά τώρα, κύριε υποψήφιε περιφερειάρχα, της μη ανάπτυξης. Αυτό έχει σημασία. Ο καθένας μπορεί να πετάγεται για να λέει μια λούμπα μόνο και μόνο για να δημιουργήσει θέμα. Είμαστε η χώρα της απίστευτης γραφειοκρατίας. Όπου το κράτος αυτό από την τουρκοκρατία και μετά δομήθηκε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να υπάρχουν οι πληβοί, οι πατρίκοι και οι σπράκτορες. Δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι μόνοι εξασφαλισμένοι. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε όλοι θέλανε να χώσουν το παιδί στο δημόσιο. Γιατί ήταν η μόνη σιγουριά. Τώρα, για να δούμε ποιοι θέλουν να πάνε στο δημόσιο. Λοιπόν, ο Γιάννης Μπαλάφας, μέλος της πολιτικής γραμματείας και διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ, κύριος Μπαλάφας, ο οποίος σημειωτέων είναι και από το Λιξούρι. Σωστά. Δεν λέει από την Κεφαλονιά, προσέξτε, λέει από το Λιξούρι. Σωστό. Εκεί έχουν άλλο ρήγμα, δικό τους ρήγμα, έτσι. Άλλο Αποστόλη, άλλο Λιξούρι, άλλο Φισκάρδο, άλλο Σάμι. Ναι, δεν έχω δει πιο περίεργο νησί. Δεν έχω δει πιο περίεργο νησί. Ναι. Έχω. Πήγαμε ένα φουσκωτό στη Σάμη, κάτσα πάνω στην παραλία σε ένα καφέ πριν από 20 χρόνια. Και δεν με σερβίρανε. Εγώ εντωμεταξύ, ο ήλιος τότε φουσκωτό, ξέρετε, κάνεις 4 ώρες, 5, έχεις ανάψει, θες να πιεις μια πορτοκαλάδα, ένα νερό. Δεν με σερβίρε κανένας. Ήμασταν 3 παιδιά. 3 φίλοι. Ρε, γαρσόν. Πέρασε μισή ώρα, όπως θα τα παίρνει και εσύ στο κρανίο, τα πήρα κι εγώ. Λέω, καλά ρε παπάρα, μισή ώρα περιμένουμε εδώ
παρακαλάμε να έρθει ένα νερό και δεν έρχεται. Α, λέει, είστε ξένοι. Ε, τι ξένοι ρε, από το... την Πάτρα ήρθαμε, τι ξένοι. Ξένοι είστε, λέει. Ναι, αυτά ήταν παλιότερα, εντάξει. Και τι παλιότερα, τώρα, τι το κάνανε σε μένα. 20 χρόνια, τώρα... Ρε, τι ξένοι είναι, το βούτυξα στη θάλασσα. Είναι πολύ φιλόξενοι και πολύ εξυπηρετικοί. Ξένος σήμερα εδώ στο... Τι είναι εδώ ρε, του λέω, πού βγήκα. Δεν είναι Ελλάδα. Πού βγήκα ρε, στην Αίγυπτο, του λέω, και είμαι ξένος. Το φασάρια, μεγάλη κακό. Το πήγατε κι εσείς στην Κόντρα, λάθος. Πάω λοιπόν στην Κόντρα, πάμε στην Κόντρα και τι κάνουν. Λάθος, λάθος. Τι κάνουν. Φωνά, έρχεται ο αστυνομικός διευθυντής και του κλείνει το μαγαζί. Και τι κάνουν. Κλείνουν όλα τα βενζινάδικα της Άμμης για να μην μπορώ να φύγω. Καλά σου κάνω. Και μου βάλε... Ναι. Και μου βάλε βενζίνη το λιμενικό. Έτσι. Δηλαδή, πιο παλαβό λαό δεν έχω δει. Τώρα έχουν πρόβλημα με το σεισμό στο Λιξούρι και αυτό πρέπει να... Αλλά δεν έχω δει και πιο ωραίους ανθρώπους. Δηλαδή, αν θες να γλεντήσεις, αν θες να περάσεις καλά, αν θες να τραγουδήσεις, φιλόξενοι, ωραίοι, αλλά πρέπει να το αποδεχθείς ότι κουβαλάνε πολλά καντάρια τρέλα. Έτσι. Ωραίο πράγμα. Και βέβαια δεν χρειάζεται να σκεφτείς ότι είναι και ο Κουρίς από εκεί. Αυτό δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Γιατί άμα το σκεφτείς και αυτό, τότε είναι που αρχίζει τον εξάψαλο. Θέλω να πω ότι είναι υπέροχοι άνθρωποι όμως. Είναι υπέροχοι. Αυτά είναι, συμβαίνουν έτσι. Πρέπει να τα αποδεχθείς. Θα υποστείς και τις συνέπειες αν πας στην Κεφαλονιά. Κάλιο να σε βρει ο σεισμός παρό Κεφαλονίτης, λένε. Αφενός. Και αφετέρου. Απεγγελάς γιατρέ. Εσύ πρέπει να πας και να πεις κάθε μέρα ξύλο. Στην Κεφαλονιά είναι η αδερφή μου. Ναι, μεταξύ, υπάρχει άλλο. Εγώ έχω και προσωπικό πρόβλημα με τους Κεφαλονίτες. Διότι βγαίνει το βράδυ για βόλτα και φωνάζουν όλοι Μάκι, 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 Μάκι. Εγώ Μάκι ακούς, γυρνάω, τι να κάνω. Οι μισοί φωνάζουν εμένα και οι μισοί μεταξύ τους. Και γυρνάει ένας μου λέει: Μην γυρνάς, μου λέει: Όλοι μάκι δεν είναι εδώ πέρα στο νησί. Γερασιμάκι. Ναι, και τέλειωσε εκεί το παραμύθι που τους εύχομαι να μην στενοχωριούνται με το κακό που τους βρήκε. Γιατί η Κεφαλονιά είναι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός. Τα κατάφερε με το σεισμό. Δεν είχαμε νεκρούς, ούτε βαριά τραυματισμένους. Απέδειξε ότι αντέχει. Και όλα θα πάνε καλά. Αρκεί να είμαστε κοντά τους, να είμαστε μαζί τους και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε το νησί, αυτό το νησί που έχει προσφέρει τόσες χαρές σε όλο τον κόσμο, τώρα που είναι πληγωμένο. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε αρρωγοί από πάνω, όλοι. Όχι μόνο με ανέκδοτα και αστεία, αλλά με τη φυσική μας παρουσία και με ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Και εγώ θα σας καλέσω και Σιριζαίους και Νεοδημοκράτες και αριστερούς και δεξιούς να κάνουμε ένα μεγάλο τηλεοπτικό μαραθώνιο και ό,τι χρήματα μαζέψουμε. Να τα στείλουμε εκεί γιατί κανένας δεν μπορεί να φανταστεί ποιος είναι ο πόνος του ανθρώπου που βλέπει το σπίτι του ξαφνικά μη κατοικήσιμο. Εάν δεν το νιώσετε, εγώ το έχω νιώσει με το σπίτι του πατέρα μου στο Αίγιο. Εάν δεν το αισθανθείτε στο πετσί σας, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο πονάει ένας άνθρωπος που μάζεψε τα χρήματα μια ζωή, θα βλέπει σε τούβλα και υλικά μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτά για την ωραία Κεφαλονιά. Και πάω στην Ευτυχία Παπαλουκά, Δημοτική Σύμβουλο Φιλαδέλφια, Χαλκιδόνα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω. Είστε άλλωστε και η μόνη γυναικεία παρουσία. Έτσι και φαίνεται. Και διανθίζεται έτσι όλο αυτό το καψίμι που έχει μαζευτεί. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το για δεύτερο λόγο. Με έχω άδικο. Καψιμί και πας στο φάιλο μετά. Δημοτική σύμβουλος. Και θα πάρετε και μέρος στις εκλογές. Είμαι δημοτική σύμβουλος από το 2010 στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Θα είμαι εκ νέου υποψήφια σε ένα μετοπικό αριστερό σχήμα με επικεφαλής τον Άρη Βασιλόπουλο. Το σχήμα λέγεται Δύναμη Πολιτών. Συνεχίζουμε, είμαστε στον αγώνα. Σιριζέος δεν είναι αυτός. Ναι, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ο επικεφαλής μας. Αλλά υπάρχουν. Το κόκκινο. Ακριβώς. 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 Και ο Βασιλόπουλος ανήκει στην τάση αυτή. Τα κορίτσια τα μαζεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πώς είναι. Κάνει νέο παιδί. Είναι νέο παιδί, είναι 35 ετών. Εγώ είμαι 24. Ζωή να έχετε. Έχουμε κοινούς στόχους για την περιοχή και όχι μόνο. Όχι, δεν είμαι οργανωμένη στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε σε ένα πολιτικό πλαίσιο που έχει μπει. Λαό την πάει δουλειά για να σου ψήσουν σιγά σιγά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα και για την τοπική κοινωνία. Έχουμε σημαντικά θέματα στη Φιλαδέλφεια, τα ξέρετε. Έχουμε το γήπεδο της ΑΕΚ, το οποίο προετοιμάζεται να κατασκευαστεί. Έχουμε πολλά ζητήματα, φυσικά, όπως όλη η Ελλάδα, με το λαό που φτωχοποιείται.
Όχι, αυτό του είναι απαραίτητη παρουσία μας. Είστε υπέρ του γηπέδου της ΑΕΚ? Υπό όρους, φυσικά. Είναι δεδομένο και είδηση. Φυσικά. Φυσικά υπό όρους, βέβαια. Να μην φυγεί το άλσος μας, το οποίο είναι πνεύμονας πλασίνου. Κάτι τέτοιο όρο πολλές φορές όμως δεν κάνανε και μάλιστα στο έγιο. Οι πολίτες, να γίνουν όλα νόμιμα. Μάλιστα. Φάιλος Κρανιδιώτης, δεν χρειάζεται στάσεις. Καλησπέρα. Γνωστός τραμπούκος δεξιάς. Έτσι δεν γράφει. Αναλόγως πώς το βλέπεις, μπαίνοντας ή βγαίνοντας. Μανώλης Διακάκης. Εντάξει, οι άνθρωποι πρέπει να έχουν χιούμορ και να αντέχουν, διότι το χιούμορ είναι πιο... έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Είναι δείκτης πολιτισμού. Δείγμα ελευθερίας. Και ελευθερίας. Ειδικά αυτοσαρκασμός. Μανώλης Διακάκης που κάναμε τις συστάσεις, όπως και ο Νάσος Καστελιώτης και ο Λουκάς Κουζούλογλου, που είναι πιλότη τράγκστερ. Πάμε σε αυτή την απίστευτη ιστορία. Εσείς ήταν εκεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, του συγκεκριμένου. Αγωνιζόσταν. Και οι αγώνες ήταν αγώνες dragster αυτοκινήτων. Μάλιστα. Και μπήκαν και μηχανές μέσα να τρέξουν. Σαν προπόνηση. Μπορεί να γίνεται προπόνηση εν ώρα αγώνων? Η πρώτη ερώτηση. Μπορώ να σε εξηγήσω εγώ. Εμείς αρχικά οργανώνουμε αγώνες μέσω του σωματείου. Είμαστε από το Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά οργανώνουμε αγώνες σε όλη την Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν... Οι αγώνες μάλλον χωρίζονται αγώνες, παιδιά και προπόνηση. Τα στάδια από πάνω προς τα κάτω. Για τα αυτοκίνητα το συγκεκριμένο event ήταν παιδιά. Δεν ήταν αγώνας dragster με αυτοκίνητα τα οποία είναι για dragster μόνο κτλ. Μπορεί να πάρουν μέρος και αυτοκίνητα επιβατικά καθημερινά που κυκλοφορούν αυτοί που θέλουν να τα δοκιμάσουν. Μέχρι ακόμα πιο βελτιωμένα, δεν ξέρω μέχρι πόσο βελτιωμένα μπορεί να είναι. Πάντως μπορεί να τρέξει και ένα τελείως normal αυτοκίνητο. Για να καταλάβω, είχατε άδεια αγώνων πολλών κατηγοριών? Όχι. Είναι άλλες οι κατηγορίες των αυτοκινήτων που τρέχουν στην παιδιά επιτάχυνσης, έτσι λέγεται από την Ομοσπονδία, και άλλες οι κατηγορίες για τα αυτοκίνητα που τρέχουν σε αγώνες dragster. Ωραία, εσείς εκείνη την ημέρα παιδιά. Τι άδεια είχατε? Είχαμε άδεια παιδιάς από την Ομοσπονδία, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου. Τι άδεια σημαίνει παιδιάς. Αυτό, άδεια παιδιάς? Άδεια, η παιδιά είναι κάτι μεταξύ, είναι το πιο κάτω σκαλοπάτι από τον αγώνα. Επομένως δεν υπήρχαν αγώνες και την ημέρα. Και η παιδιά θεωρείται αγώνας, αλλά δεύτερης κατηγορίας. Ναι, θέλω να πω, δεν υπήρχαν αγώνες official dragster μόνο. Όχι. Δεν ήταν ούτε πρωταθληματικός, ούτε φιλικός καν αγώνας. Στα πλαίσια τώρα της παιδιάς, κάνουμε συνήθως στο σωματείο μας, διοργανώνουμε και προπονήσεις για μοτοσυκλέτες που οι αναβάτες τους μπορεί να θέλουν να τρέξουν στο πρωτάθλημα του 2014 ή να τρέξουν εκεί να μην συμμετάσχουν καθόλου. Όταν λέτε προπονήσεις, τους παρέχετε γνώση? Όχι. Τη γνώση την έχουν, γιατί θα έχουν εμπλακεί με το άθλημα σε αγώνες περασμένων ετών. Απλά το ιδιόρυθμο των αναβατών, ειδικά της μοτοσυκλέτας... Η υλικοτεχνική υποδομή. Ναι. Από τη στιγμή που ετοιμάζεται ο χώρος για μια παιδιά dragster, μπορούν σε αυτό το χώρο να δοκιμάσουν τις μοτοσυκλέτες τους, να δουν τους χρόνους τους. Δεν παίρνουν καμία κατάταξη επειδή είναι προπόνηση, όπως είναι να κάνεις μια προπόνηση, ναι, όχι αγώνα. Μπορούν να μετρηθούν, να έχουν χρονόμετρα, ιστορίες, τα πάντα. Αυτό θέλουμε να το κάνουμε για να αποφύγουμε αυτούς τους αναβάτες να θέλουν να δοκιμάσουν τις μοτοσυκλέτες στους δρόμους. Επιτρέψτε μου να γιατί καταλάβω. Άλλο θα τις δοκιμάσουν. Για τον κόσμο, ναι, περισσότερο. Ναι. Εσείς τι κερδίζετε από αυτό? Πληρώνουν κάποιο αντίτιμο οι διαγωνιζόμενοι, οι συμμετέχοντες? Ναι, σαφώς πληρώνουν αντίτιμο, διότι για να οργανωθεί αυτός ο χώρος και ενοικιάζεται, δεν παρέχεται δωρεάν, ενοικιάζεται και σε ένα πολύ ακριβό αντίτιμο. Μπαίνουν κερκίδες που μπαίνουν για τους θεατές της παιδιάς των αυτοκινήτων. Ηχητικά, τέτοια χρονόμετρα, όλα, φώτα, όλα τα ίδια. Κάγκελα, τα πάντα. Γίνεται για μια... Για να κάνουμε χρόνο τώρα. Αυτό είναι κατανοητό. Το παιδί που σκοτώθηκε, τι πλήρωσε, ας πούμε? 100 ευρώ είναι συμμετοχή για όλο το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Όπως και ο καθένας άλλος αναβάτης. Θα μπορούσε να μπει ένας τίτλος ότι πλήρωσε 100 ευρώ για να πάει στον Άδη, έτσι.
Διότι είναι πολύ σκληρό να ακούγεται. Είναι πολύ σκληρό. Αλλά θα μπορούσε να είναι το παιδί σας, το παιδί μου. Σαφώς. Ο αδερφός τους, ο φίλος τους. Ίσως να είχατε και γνωριμία με το παιδί. Εγώ. Είχα γνωριμία. Μάλιστα. Και εμείς τη γνωρίζαμε. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Ο θάνατος λοιπόν αυτού του 19χρονου σε αγώνες Dragster στον χώρο του πρώην Αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό το περασμένο Σάββατο δημιούργησε πολλά ερωτηματικά ως προς τις συνθήκες που έγινε το ατύχημα. Στο βίντεο που ακολουθεί βλέπουμε το τι συνέβη ακριβώς κατά τη μοιραία κίνηση. Στην αρχή του βίντεο ο Μανώλης Ξαγοράρης είναι η δεύτερη μηχανή που ξεκίνησε μια βαριά μηχανή, μεγάλη μηχανή, μεγάλου κυβισμού και στη συνέχεια έπεσε με μεγάλη ταχύτητα, υπολογίζουν πάνω από 250 χιλιόμετρα την ώρα, επάνω σε ένα παπάκι Dragster υποτίθεται. Ειδικά δύο. Ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται με την πορτοκαλί μηχανή του ένας από τους αναβάτες του αγώνα ονόματι Βαϊλάκη. Στο πίσω μέρος μηχανής Ξαγοράρη φαίνεται πλέον ξεκάθαρα στο βάθος εικόνας από το 16ο δευτερόλεπτο και μετά. Στο 47ο δευτερόλεπτο ο Βαϊλάκης κάνει burn out πίσω από τον αφέτη που εξακολουθεί να είναι σκυμμένος μπροστά του. Τότε ο Ξαγοράρης ξεκινάει την προσπάθεια χωρίς να βλέπει το φανάρι της εκκίνησης το οποίο δεν έχει ανάψει. Αν αυτή η ταχύτητα χωρίς να μπορεί να φανταστεί πως στη διάρκεια της διαδρομής βρίσκεται ο Νίκος Μπερδές. Γιατί δεν μπορούσε να το φανταστεί, αφού είχε τρέξει λίγο νωρίτερα. Κάποια δευτερόλεπτα πριν είχε φύγει. Το πιθανότερο ήταν να φύγει. Πώς έφυγε λοιπόν αυτό το παιδί χωρίς να ανάψει το πράσινο φως, όπως βλέπετε και στη φόρμουλα, έτσι είναι και στους αγώνες. Ανάβει ένα πράσινο φως και ξεκινάνε οι μηχανές. Και συνήθως έτσι γίνεται στους αγώνες. Υπάρχουν κριτές στην εκκίνηση, αλλά υπάρχουν άνθρωποι και στο τέλος της διαδρομής. Όχι στον Dragster. Στον τερματισμό. Όχι. Ναι. Εγώ ξέρω ότι κανονικά υπάρχουν. Και όχι μόνο υπάρχουν, αλλά ειδοποιούν κιόλας, έχουν walkie-talkie, κάνουν, γιατί οποιοδήποτε Dragster θα μπορούσε να έχει φύγει στο τέλος διαδρομής, να έχει αναποδογυρίσει και ο άνθρωπος, αφού δεν υπάρχει κανένας εκεί να τον δει ο επόμενος διαγωνιζόμενος, ο οποίος ή θα πέσει επάνω του ή θα προλάβει ή θα γυρίσει όπως συνέβη στους συγκεκριμένους αγώνες. Διαγωνιζόμενος γύρισε πίσω με τη μηχανή με κίνδυνο να σκοτωθεί και εκείνος για να ειδοποιήσει τους διαγωνιζόμενους και τους διοργανωτές ότι ξέρετε, έχουν γίνει κομμάτια δύο άνθρωποι και είναι μέσα στην πίστα. Αυτά είναι πράγματα ακατανόητα για όσους ασχολούνται με το άθλημα. Και γι' αυτό υπ' αυτήν την έννοια σας είπα, αλλά αυτά θα τα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά το βίντεο. Ο θάνατος του 19χρονου Νίκου Μπερδέ και ο σοβαρός τραυματισμός του Μανώλη Τσαγοράρη το περασμένο Σάββατο σε αγώνες Dragster στο χώρο του πρώην Αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό προκάλεσε θλίψη και ερωτηματικά για τις συνθήκες του ατυχήματος σε όλους όσους αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό και όχι μόνο. Στο αποκλειστικό βίντεο που παρουσιάζει η εκπομπή «Κίτρινος Τύπος» φαίνεται η μοιραία εκκίνηση του Μανώλη Τσαγοράρη στην κούρσα που σκόρπισε το θάνατο. Όπως μπορείτε να δείτε στην αρχή του βίντεο, ο Μανώλης Τσαγοράρης εμφανίζεται με τη μοτοσικλέτα χρώματος μπλε-άσπρο προκειμένου να λάβει θέση στην εκκίνηση, ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται με την πορτοκαλί μηχανή του ένας από τους αναβάτες του αγώνα ονόματι Βαϊλάκης. Το πίσω μέρος της μηχανής του Τσαγοράρη φαίνεται πλέον ξεκάθαρα στο βάθος της εικόνας από το 16ο δευτερόλεπτο και μετά. Στο 25ο και 26ο δευτερόλεπτο ακούμε τη μοτοσικλέτα του Μανώλη Τσαγοράρη να κάνει στατικό burnout και βλέπουμε τους καπνούς από το πίσω λάστιχο. Μπροστά τους, αλλά χωρίς να διακρίνονται στο βίντεο, βρίσκονται άλλοι δύο αναβάτες έτοιμοι να ξεκινήσουν αγώνα. Είναι ο Φραγκιαδάκης και ο αδικοχαμένος Νίκος Μπερδές. Στο 31ο και 32ο δευτερόλεπτο ακούγεται ξεκάθαρα ο θόρυβος από τις μοτοσικλέτες των Μπερδέ Φραγκιαδάκη που ξεκινούν τον αγώνα. Σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα αργότερα και συγκεκριμένα, στο 42ο και 43ο δευτερόλεπτο, βλέπουμε τους Βαϊλάκη δεξιά και Τσαγοράρη αριστερά να πηγαίνουν προς την εκκίνηση για να στηθούν. Εκείνη τη στιγμή μπροστά από τη μηχανή του Βαϊλάκη βρίσκεται σκυμμένος ο αφέτης και σκουπίζει υγρά που άφησε πίσω της η μηχανή του 19χρονου Νίκου Μπερδέ, η οποία μόλις έχει ξεκινήσει.
Στο 47ο δευτερόλεπτο, Βαϊλάκης κάνει burnout πίσω από τον Αφέτη που εξακολουθεί να είναι σκυμμένος μπροστά του. Τότε ο Μανώλης Τσαγοράδης ξεκινάει την προσπάθειά του, χωρίς να βλέπει το φανάρι της εκκίνησης, το οποίο δεν είχε ανάψει. Αναπτύσσει ταχύτητα χωρίς να μπορεί να φανταστεί πως στη διάρκεια της διαδρομής βρίσκει τον Νίκος Μπερδές, ο οποίος είχε ολοκληρώσει τον δικό του αγώνα και κάνει αναστροφή για να επιστρέψει. Η σύγκρουση ήταν μοιραία. Η μοτοσικλέτα του Μανώλη Τσαγοράρη εμβόλησε τη μηχανή του Νίκου Μπερδέ με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Ο 19χρονος Νίκος Μπερδέ σκοτώθηκε ακαριέα, ενώ ο Μανώλης Τσαγοράρης 21 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Να ρωτήσω εσάς που διαγωνίζεστε, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι αυτό το παιδί ξεκίνησε με κόκκινο για να κάνει την κούρσα? Φαίνεται η άλλη μηχανή έχει μείνει στη θέση της, γιατί αφού δεν βλέπει να ανάβει το πράσινο, δεν ξεκινάει. Τι συνέβη και ξεκίνησε αυτό το παιδί? Το έκανε, ήταν μαγιά, ήθελε να κάνει μια δοκιμαστική, ήθελε κάτι άλλο? Τι υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχει συμβεί? Θα μιλήσω σαν εκπρόσωπος των μηχανών. Εγώ θεωρώ, επειδή τρέχω τα τελευταία 12 χρόνια ενεργό μέλος στα Dragster, σε όλους τους αγώνες Dragster, πολλές φορές τυχαίνει το μυαλό, πολλές φορές και κολλάει, που λέμε, σε διάφορους τομείς, είτε στον τερματισμό, είτε στο 200, είτε στα 100 μέτρα, είτε στην εγκίνηση. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του Μανώλη τι συνέβη ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Το γνωρίζα τον Μανώλη? Τον Μανώλη, το προσωπικά, εγώ τον γνώριζα επειδή είναι νέος αθλητής, μόνο στα τσικά. Τυχαίνει να είναι ένα άτομο το οποίο τρέχουμε σχεδόν σε παρόμοια κατηγορία. Και όλους τους αθλητές τους γνωρίζω. Το παιδί αυτό είναι νέος αθλητής και δεν τον γνώριζα πάρα πολύ καλά. Αποκλείεται δηλαδή να το έκανε έτσι για βίτσιο, να έφυγε για να κάνει μία διαδρομή, να γυρίσει και να ξανατρέξει? Όχι, όχι. Σίγουρα δεν το έκανε αυτό προς Θεού, γιατί ξέρω ότι θα πάρει χρόνο. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ από το κοινό, από το να δούμε το χρόνο μας, να ρίξουμε το χρόνο μας. Και πραγματικά και εγώ απορώ, διότι ήμουν ακριβώς πίσω από το Μανώλη εκείνη τη στιγμή στα πιτς. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός πως έφυγε έτσι. Ίσως μπερδεύτηκε, άκουσε το διπλανό μηχανάκι, γιατί εκείνη τη στιγμή έκανε burnout δεύτερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια γίνεται ένα briefing, το οποίο το briefing οδηγών γίνεται στην αρχή πριν τον αγώνα. Στο briefing οδηγών μιλάει ο αφέτης. Σε αυτή τη φωτογραφία, σε αυτό το πλάνο που έχουμε του βίντεο, το πράσινο με ρωτούν γιατί είναι αναμένο. Το πράσινο είναι αναμένο διότι έχει τελειώσει μία κούρσα και είναι από τη δεξιά μεριά. Σε αυτή την περίπτωση, για να ξεκινήσει, αυτό θα σας έλεγα τώρα, ένα χρονομετρημένο με τους δύο συναθλητές μαζί, θα πρέπει να κλειδώσουν pre-stage, τις πρώτες λάμπες οι οποίες φαίνονται αλλά είναι μαύρες πάνω, και μετά τα stage, τα οποία είναι οι δεύτερες τέσσερις λάμπες. Πρώτα κλειδώνει ο ένας και μετά κλειδώνει ο άλλος. Πρέπει να ανάψουν οι τρία πορτοκαλί φώτα έντονα και μετά ανάβουν τα δύο πράσινα, έτσι ώστε να δώσει εντολή ο αφέτης να ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι αυτόματο από τον υπολογιστή. Το πράσινο είναι ότι ο Μπερδές που έχει φύγει πριν είχε κάνει σωστή εκκίνηση. Αν δεν είχε κάνει σωστή, θα ήταν κόκκινο. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να έγινε κάτι λάθος και να τον μπέρδεψε? Όχι. Εγώ έχω μια άλλη μαρτυρία. Εγώ δυστυχώς η άλλη μαρτυρία είναι ότι από πίσω ήταν άλλος άνθρωπος. Την ώρα που ξεκινήσαν τα δύο μηχανάκια, για κάποιο λόγο, από ό,τι βλέπετε και εκεί, δεν υπάρχει κανένας κριτής ώστε να του πει μην ξεκινάς. Πρώτον, αυτό ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει πουθενά, βλέπετε έναν κύριο μόνο που απλά καθαρίζει. Ναι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος αριστερά, γνωρίζω με βάση πληροφορίες ότι έτρεχε ίσως ο πρώτος του αγώνας. Όταν γίνεται briefing που είπαν και οι κύριοι, δεν βάζει κανένας κύριος να πάει να του δείξει. Αν θέλει, δεν είναι υποχρεωτικό. Τους λέει μεν ο κύριος οργανωτής ότι είναι υποχρεωτικό το briefing, αλλά έχω ζήσει πολλές καταστάσεις, γιατί τρέχω χρόνια με το συγκεκριμένο διοργανωτή που είναι πολύ καλός, μπορώ να πω. Σε αυτόν τον αγώνα κάτι δεν πήγε καλά. Π.χ. όταν έδειξαν. Δεν υπήρχε κριτής στην εκκίνηση, λέτε. Βλέπετε έναν κύριο που σκουπίζει. Ναι, το βλέπουμε. Όπως βλέπουμε όλοι. Που είναι ο αφέτης. Που είναι ο αφέτης και δεν υπάρχει κάποιος κύριος να πει. Βλέπουν τον κύριο ότι έχει ήδη κλειδώσει. Εμείς δεν γνωρίζουμε αν αυτός ο κύριος. Δεν έχει κλειδώσει διότι δεν ανάβουν τα δύο άσπρα φώτα. Ανάβουν τα δύο άσπρα, κοιτάξτε λίγο. Πάνω αριστερά είναι αναμένα τα δύο άσπρα.
Τα φώτα ανάβουν είτε δουλεύουν τα φωτοκύτταρα είτε και με τα πόδια να περάσει το. Δουλεύουν και με τα πόδια. Πάνω αριστερά φώτα είναι αναμένα. Ναι. Είναι αναμένα. Λοιπόν. Η μαρτυρία που έχω εγώ ότι ο κύριος έχει κλειδώσει, κοιτάει μεν δεξιά, αλλά δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και είναι κλειδωμένος. Τερματίζει ο Αργός να δεξιά. Να απλοποιούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει τι σημαίνει κλειδωμένος. Όταν εννοούμε κλειδωμένος, σημαίνει ότι υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να ξεκινήσουμε και να μείνουμε σταματημένοι. Να μην κουνιέται ο τροχός. Έτσι. Άρα αυτό είναι pre-stage και πρέπει να σταματήσουμε ανάμεσα τον τροχό στα δύο φώτα. Να είναι αναμένα και τα να δύο φώτα. Να περιμένουμε το πράσινο. Μπράβο, για να ανάψει κίτρινο πράσινο και να ξεκινήσουμε. Υπάρχει και αφέτης. Πρέπει να πει εγώ αυτό που δίνει την εντολή για να στηθεί. Για να ξεκινήσει. Να πάει να κλειδώσει. Ακριβώς. Που λέμε στα φώτα. Γιατί ο κόσμος, ας πούμε, έχει συνηθίσει τον κλασικό αντισμό με το πιστόλι που κάνει. Εκεί λοιπόν είναι μόνο τα φώτα. Μπράβο. Αλλά και να πας στα φώτα. Ο αφέτης τους βάζει στη θέση τους για να κλειδώσουν. Μπράβο. Και μετά παρακολουθούν. Τους δίνει την εντολή να κλειδώσουν. Και μετά από δεν κλειδώνουν πριν τους δώσει την εντολή. Και μετά από εκεί, αφού κλειδώσουν, ξεκινάνε με τα φώτα. Ακριβώς. Ούτε με εντολές, ούτε με σήματα, ούτε με σημαιάκια, ούτε με τίποτα άλλο. Τίποτα, όχι. Αυτά θέλω να πω πως έγινε κάτι πρόχειρο και όχι. Υπήρχαν φώτα λοιπόν. Υπήρχαν φώτα. Αυτό το παιδί ξεκίνησε χωρίς να ανάψουν τα φώτα. Εγώ γνωρίζω άλλο. Επίσης, όταν τερματίζει ένα μηχανάκι, θα αναβοσβήσουν όλο το δέντρο μαζί. Φύγανε πολύ γρήγορα τα μηχανάκια και πήγε πολύ γρήγορα ο κύριος με τη μηχανή, ο Μανώλης, να στηθεί αμέσως να στηθεί. Χωρίς δηλαδή, εντολή αφέτη. Η γνώμη μου κατά αυτού είναι ότι έπρεπε να είναι αφέτης και να πει όχι. Πάντα ο κύριος που καθαρίζει αυτή τη στιγμή ήταν εκεί και πάντα έλεγε ξεκίνα ή δεν ξεκινάς, πάντα δίνει τις εντολές. Για κάποιο λόγο, αφού του καθάριζε, δεν υπήρχε κάποιος άλλος να του πει του Μανώλη μην ξεκινήσεις. Αυτές οι δύο μηχανές θα έφευγαν μαζί, έτσι. Μάλιστα. Η μία μηχανή δεν έφυγε. Ακριβώς. Που φαίνεται ότι το παιδί αυτό διάβασε σωστά τα φώτα και έμεινε στη θέση του. Δεν κουνήθηκε. Όχι, ήταν ο κύριος μπροστά γιατί καθάριζε την πίστα. Συγγνώμη, να πω κάτι. Το παιδί, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, είδε ότι ο αφέτης αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνος για την πίστα και έχει λάδια. Καθάριζε ο άνθρωπος την πίστα, διότι είναι η δουλειά του να κάνει έναν σοβαρό και υγιής αγώνα. Εάν το παιδί από πίσω, όπως βλέπουμε το πορτοκάλι, πατούσε τα λάδια, μπορούσε αυτομάτως να πέσει πάνω στα φωτοκύτταρα όπως έχει συμβεί σε πολλούς αγώνες. Γι' αυτό λοιπόν ο αφέτης είναι η δουλειά του και είναι υπεύθυνος να καθαρίσει την πίστα, γιατί διαπίστωσε λάδια από τον συγχωρεμένο Νίκο Μπερδέ. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε και οι δύο αγωνιζόμενοι να βρίσκονται στην πιο πίσω θέση, γιατί δεν τους έχει δώσει κανένας εντολή να ξεκινήσουν. Στο briefing λέγεται, επειδή το παρακολουθώ τα 12 τελευταία χρόνια, θα κοιτάτε στα μάτια τον αφέτη και ό,τι θα σας πω εγώ, τότε θα βάλετε μπροστά τα μηχανάκια, τότε θα ξεκινήσετε τον burnout και τότε θα πάτε να στηθείτε. Σε συγκεκριμένη περίπτωση είχε διακοπή του αγώνα διότι ο κύριος αφέτης καθάριζε την πίστα. Πάμε να δούμε το δεύτερο βίντεο. Αυτό που ακολουθεί παρουσιάζει τη στιγμή της εκκίνησης από διαφορετική οπτική γωνία, δίνοντας επιπλέον απαντήσεις για όσα έγινε τη στιγμή πριν τον μοιραίο εμβολισμό του Νίκου Μπερδέ από τον Μανώλη Ξαγοράρη. Η εκπομπή Κίτρινος Τύπος παρουσιάζει και δεύτερο βίντεο το οποίο δείχνει τη διαδικασία εκκίνησης από διαφορετική οπτική γωνία. Συγκεκριμένα στο βίντεο διακρίνεται ο Μανώλης Ξαγοράρης να παίρνει θέση στην εκκίνηση και να ξεκινά την προσπάθειά του κοιτάζοντας τον αφέτη που βρίσκεται σκυμμένος στη γραμμή της αφετηρίας. Όταν η μοτοσικλέτα του Μανώλη Ξαγοράρη έπεσε με ηλικιώδη ταχύτητα πάνω στο ειδικό διαμορφωμένο για αγώνες Dragster διάδρομο, ο Νίκος Μπερδές σκοτώθηκε ακαριέα. Πολλοί υποστηρίζουν πως για το μοιραίο ατύχημα ευθύνες έχει διοργάνωση, άλλοι θεωρούν ανεπαρκή τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκατοντάδες ήταν τα σχόλια στα social media. Στο επόμενο βίντεο είναι η δική συνέντευξη, κύριε Γιακάκη, υπεύθυνος για τις προπονήσεις Dragster και τους αγώνες, περιγράφει δείχνοντας μέσα από τον υπολογιστή του το πρόγραμμα καταγραφής των αγώνων. Ειδικότερα αφού μιλάει για το πιστοποιημένο πρόγραμμα διεξαγωγή αγώνων Dragster, στη συνέχεια μπαίνει στο φάκελο που δείχνει τις φορές που ο Μανώλης Ξαγοράρης αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης καθώς και τους σχετικούς χρόνους. Να το δούμε λίγο. Να παραθέτω τα διάφορα στοιχεία τα οποία οδήγησαν σε αυτό το μοιραίο ατύχημα. Εδώ στην οθόνη μας έχουμε το πρόγραμμα της Race America
το οποίο είναι επίσημο πρόγραμμα και πιστοποιημένο παγκοσμίως και του οποίου τα στοιχεία είναι κλειδωμένα και δεν μπορεί να τα παρεποιήσει κανείς. Αυτή η διαδικασία είναι για να μπούμε στο πρόγραμμα. Και εδώ είναι το κεντρικό μενού που θα δούμε αμέσως μετά για οποιαδήποτε είδους χρονομέτρησης, είτε αγώνας είναι αυτός, είτε προπόνηση. Εάν πάμε στα ητήλη της, μπορούμε να ανατρέξουμε στους χρόνους που έκαναν διάφοροι αγωνιζόμενοι, τα ζευγάρια και την ώρα. Πάμε λοιπόν στα ητήλη της. Θέλουμε να δούμε το εξής. Ο Ξαγοράρης είχε δηλώσει σε δύο κατηγορίες. Με το νούμερο 27 στην 9,6 και με το νούμερο 75 στη Street 2. Θα πάμε λοιπόν να τον ψάξουμε εδώ. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα περάσματα για να πάρθουν φωτογραφίες από κάποιους αγωνιζόμενους που έχασαν τα χαρτάκια τους, να μπορέσουν να τραβήξουν φωτογραφία. Ερχόμαστε λοιπόν στις μοτοσυκλέτες που είναι μία κατηγορία. Πατάμε κλικ και ψάχνουμε την πρώτη συμμετοχή του Ξαγοράρη, που είναι το νούμερο, όπως σας είπα, το νούμερο 27, στην 9,6. Εδώ λοιπόν είναι ο Ξαγοράρης, το μαύρο, στην 9,6 και πατάμε να δούμε το χρόνο του. Ο Ξαγοράρης λοιπόν είχε τρέξει στις 12.51 και 53, στις 8 Δευτέρου του 2014, είναι το πρώτο από το ένα πέρασμα που έκανε, εδώ είναι το πώς περιγράφεται, στις 12.51. Σημειωτέντου το ατύχημα έγινε στις 1.15 με 1.20. Ο Ξαγοράρης λοιπόν έχει ήδη τρέξει, έχει ήδη λάβει μία κίνηση, είναι ο χρόνος αντίδρασης, είναι το 18 του, είναι η ταχύτητα στα 200 μέτρα και ο χρόνος του και είναι και η ταχύτητα που πέρασε τα 400 μέτρα και ο χρόνος του. Είχε τρέξει με το Σιρόκο Βλαδίμηρο που οι αντίστοιχες του επιδόσεις είναι εδώ. Υπάρχει λοιπόν ήδη ο Ξαγοράρης, ο οποίος έχει τρέξει ήδη μία φορά στη συγκεκριμένη προπόνηση, έχει πάρει η κίνηση. Εάν πάμε τώρα, επανερχόμαστε στο μεν μενού, θα πάμε πάλι στα ητήλη της, να δούμε το άλλο νούμερο του Ξαγοράρη, πάλι μοτός, και πάμε στο νούμερο 75, να δούμε τι έκανε στο δεύτερο του ο Ξαγοράρης. Είναι εδώ το 75 νούμερο του Ξαγοράρη. Χτυπάμε να δούμε την επίδοσή του εκεί, ήταν η δεύτερη φορά που στήθηκε, και βλέπουμε ότι στο 75... δεν υπάρχει, δεν βρίσκει για το 75 επίδοση. Ήτανε τότε που στήθηκε, που έφυγε χωρίς καν να μπει η συμμετοχή του, ο αριθμός συμμετοχής του στο πρόγραμμα μέσα. Επομένως, θεωρείται άκυρη η κίνηση. Άκυρη, καθόλου περασμένη. Δεν ήρθαν τα στοιχεία μέσα στο χρονομέτρη για να περαστούν. Δεν πρόλαβαν να έρθουν. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό. Θεωρούμε λοιπόν, και έτσι είναι, ότι υπάρχει ήδη ένα πέρασμα, ήδη ένα δεδομένο. Ο Ξαγοράρης έχει από το πρώτο του πέρασμα, του οποίου είδαμε πριν τα στοιχεία, ξέρει, έχει περάσει τη διαδρομή, ξέρει που είναι ο τερματισμός, ξέρει που πρέπει να κόψει, ξέρει που πρέπει να στρίψει. Ερχόμαστε τώρα να δούμε, φεύγουμε από το πρόγραμμα και θα δούμε το βιντεάκι. Το βιντεάκι. Δεν χρειάζεται να το δούμε. Το είδαμε δηλαδή. Το είδαμε ήδη. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί εδώ θεωρώ ότι βρισκόμαστε τώρα στην ουσία της υπόθεσης για να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες οι δικές σας, των διοργανωτών, ποιες είναι οι ευθύνες της πολιτείας, ποιες είναι οι ευθύνες των αγωνιζομένων. Γιατί και οι αγωνιζόμενοι έχουν και αυτές ευθύνες, έχουν και εκείνοι ευθύνες. Πώς παίρνονται αυτές οι άδειες για να μπορεί να αγωνιστεί κάποιος? Ποια είναι η διαδικασία στην Ελλάδα, ποια είναι στο εξωτερικό, πόσο σοβαρά λαμβάνεται υπόψη από την πολιτεία η παρουσία νέων ανθρώπων σε αγώνες? Εδώ αντιμετωπίζεται σαν μια ατραξιόν τρέλας. Λοιπόν, τους αντιμετώπισαν μέχρι πρόσφατα με τον νόμο περί τεντυποϊσμού, όπως γνωρίζετε, όσοι προσπαθούσαν να αγωνιστούν. Και ο κύριος Διακάκης, που είναι παλιότερος, τα γνωρίζει αυτά. Έτσι, τσοβλάνια τους αποκαλούσαν, όσοι έτρεχαν, μηχανές, κάνουν θόρυβο. Τα παιδιά δεν είχαν που να τρέξουν. Και ο καθένας προσπαθούσε να βρει διέξοδο σε αυτό που αγαπούσε πολύ. Δεν είναι αμέτωχη η πολιτεία, είναι η πρώτη ένοχη για αυτή την κατάντια. Αλλά θα το θίξουμε το θέμα με την ελπίδα ότι ο θάνατος ενός παιδιού και ο σοβαρός τραυματισμός του άλλου μπορεί να είναι αφετηρία εξελίξεων στο άθλημα αυτό, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι που έχουν την δυνατότητα να τρέχουν και η χώρα μας να μπορεί να προσφέρει αυτή τη χαρά. Τη χαρά που νιώθουν
Ιταλοί, Γάλλοι, Γερμανοί για τους δικούς τους αγωνιζόμενους. Διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε. Αγώνες Dragster, κυρίες και κύριοι, στο ελληνικό. Ένας νεκρός, ένα παιδί 19 ετών έχασε τη ζωή του και ένα νέο παιδί βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και κοντά μας είναι οδηγοί αγώνων, παιδιά που ήταν εκεί, που πήραν μέρος, όπως ο κύριος Καστελιώτης και ο κύριος Κουζούλογλου. Πήγατε στο σημείο να δείτε τι έγινε. Μάλιστα. Και οι δύο. Mm-hmm. Εγώ ήμουν εκεί. Ναι. Ήσουν ήδη εκεί. Είχες τρέξει νωρίτερα δηλαδή και ήσουν... Όχι. Έγινε το ατύχημα και μετά πήγα. Κάποιος ήρθε και σας ειδοποίησε. Μάλιστα. Διαγωνιζόμενος. Μάλιστα. Ο οποίος γύρισε την πίστα ανάποδα. Μάλιστα, μετά από δύο ήδη περάσματα. Μετά από δύο περάσματα. Που σημαίνει ότι θα μπορούσε να... Γιατί το πρώτο πέρασμα δεν είδε τι έγινε για να ειδοποιήσει. Έγινε πέρασμα. Χτύπησε, έγινε ατύχημα. Ξεκινάει άλλο ζευγάρι. Τερματίζει. Το παιδί που ήταν κάτω. Που πήγανε μαζί ο Φραγκιαδάκης. Ναι. Να πούμε τα πράγματα πώς έχουν. Φραγκιαδάκης Μπερδές. Φραγκιαδάκης, συγκεκριμένος κύριος, είναι έμπειρος στις μηχανές. Σκεφτείτε ότι στον τερματισμό δεν σταμάτησε ούτε ο ίδιος. Ήταν να κάνουν αριστερά και ο άλλος από τα φρένα, επειδή δεν είχε δει τον τερματισμό, ομολογία του, πέρασε, δεν έκλεισε τον γκάζι άμεσα και αντί να κάνει αριστερά, συνέχισε ευθεία μέσα στα φρένα. Γυρνώντας. Αφού του γύρισε, έστριβε ο συγχωρεμένος, γιατί ήταν και πιο αργό το μηχανάκι του, και εκείνη την ώρα ήρθε με τον ίδιο τρόπο ο Μανώλης και έγινε τον μπαμ. Ο Μανώλης είχε το ίδιο πρόβλημα δηλαδή. Δεν ήξερε πού να στρίψει, δεν είδε τον τερματισμό, αυτό πήγε πιο κάτω. Εγώ, ναι. Δεν ήταν ευκρινές. Γιατί δεν ήταν εμφανής ο τερματισμός. Όχι. Όχι. Το είχατε επισημάνει στους διοργανωτές. Εγώ προσωπικά δεν πήγα. Υπήρχαν μαρτυρίες συνέχεια, είπαν ότι πήγανε και είπανε στους οργανωτές και είπανε ναι, ναι, θα με ρυμνήσουμε. Δεν άλλαξε κάτι. Δεν όμως. Πρόλαβε να τελειώσει καν το πρώτο σκέλος, ούτε το πρώτο πέρασμα. Δηλαδή, τον αγωνιζόμενων όλων δεν πρόλαβε να υπάρξει. Και τρέχετε εκεί και βρίσκετε τα παιδιά κάτω, έτσι. Τα είδατε εσείς. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση ήταν τραγική. Τραγική. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νίκου Μπερδέ. Διότι ήταν ένας πολύ άδικος θάνατος και αυτό που λέω εκπροσωπώ πολλούς αγωνιζομένους που μου το ζήτησαν να το αναφέρω και δημόσια αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Κουράγιο σε αυτή την οικογένεια, γιατί αυτό το παιδάκι ήταν μόνο 19 χρονών. Φαντάζομαι ότι αυτές οι εικόνες θα φύγουν δύσκολα από την ψυχή σας που είδατε. Μάλιστα. Βέβαια, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο κάτω και δεν μπορεί να τον βοηθήσεις, είναι ό,τι πιο τραγικό μπορείς να δεις. Ναι, γιατί όταν χτυπήσουν δύο. Μηχανάκια με αυτή την τρομακτική ταχύτητα διαλύεται το σύμπαν εκεί. Ακριβώς. Είδατε τέτοιες εικόνες mm-hmm. που θα τις κουβαλάτε σε όλη σας τη ζωή. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Mm-hmm. Τώρα να έρθουμε στο διοργανωτή. Δεν έπρεπε να υπάρχει στον τερματισμό σήμανση που να είναι εμφανής. Δεν έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι στον τερματισμό που όμοι γέννητο αν συνέβαινε κάτι να ειδοποιήσουν. Τον αφέτη να μην δώσει άλλη εκκίνηση. Δεν έπρεπε να υπάρχουν κανόνες ασφαλείας τέτοιοι που να μην χάνονται άδικα ζωές. Σαφώς και έπρεπε να υπάρχουν και υπήρχαν στον τερματισμό στα 400. Αρχικά να ξεχωρίσουμε. Ο τερματισμός είναι τα 400 μέτρα και το τέλος της διαδρομής ήταν στα 900 μέτρα που μετά τον τερματισμό φρενάρεις για να πας στο τέλος για να στρίψεις. Στα 900. Στα 900 μέτρα. Δηλαδή υπάρχουν άλλα 500 μέτρα που οφείλει ο κάθε διαγωνιζόμενος να αρχίσει να φρενάρει. Στα 400 λοιπόν μέτρα, στον τερματισμό της χρονομέτρησης, υπήρχαν 16 κορίνες, 18, 3, 6, 6 και 6 το κέντρο. Υπήρχαν αυτές οι κορίνες, κύριε Καστελιώτη.
κύριε. Οι κορίνες. Ναι, οι κορίνες. Τον 70. Τόσο ψηλά. Εγώ σε όλους τους αγώνες που έχω τρέξει μαζί σας, στον τερματισμό υπάρχουν σημαίες. Δεξιά και αριστερά. Ναι, σημαίες. Σε όλους τους αγώνες, εγώ προσωπικά ήταν ο μοναδικός. Σαν δεν δικιά μου εμπειρία. Κορίνες και οι σημαίες που ήταν στις κορίνες επάνω. Υπήρχαν σημαίες στις κορίνες επάνω, δηλαδή σε αυτόν τον αγώνα. Πιστεύετε ότι μία κορίνα των 80 εκατοστών ή μάλλον 18 κορίνες των 80 εκατοστών βασικά δεν υπήρχε λόγος να μην βάλουμε σημαίες. Πιστεύετε εσείς δηλαδή με 250 χιλιόμετρα θα προλάβει ο αναβάτης να δει τις 15 πόντους ψηλότερες? Αν είναι το μόνο, όχι 15, 80 πόντους είπαμε. Αν είναι, το μόνο σημάδι και δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην πίστα, δεν θα το δει. Το μόνο σημάδι. Δεν υπήρχαν 100 κορίνες διάσπαρτες για να μαντέψει ποια θα ήταν. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο και υπάρχουν 18 κορίνες. Συγγνώμη κύριε Διακάκη, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παίζουμε με τις λέξεις θα το δει, δεν θα το δει, όχι. Διότι το στρες και η ταχύτητα, ναι, πολλές φορές δεν επιτρέπουν να δεις ελέφαντα, όχι κορίνες. Εγώ γνωρίζω ότι υπάρχουν σημαίες, υπάρχουν κορδέλες, υπάρχουν φουσκωτά, τέτοια. Στον τερματισμό δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα από αυτά, δηλαδή φουσκωτά, διότι δεν υπάρχει ένα φουσκωτό που να καλύπτει τα 29 μέτρα της πίστας που είχε άνοιγμα του συνέδριου. Υπάρχουν όμως σημαίες, υπάρχουν δηλαδή σημάνσεις εμφανείς για αυτούς που αγωνίζονται. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι στο τέλος της πίστας οφείλουν να υπάρχουν και κριτές οι οποίοι όχι μόνο παρακολουθούν τη διαδικασία, αλλά είναι εκεί και για λόγους ασφαλείας, διότι πείτε ότι έπεσε ένας άνθρωπος κάτω. Ειδοποιούν ότι μη δώσει τα αφετηρία σε δεύτερο ζευγάρι, διότι θα τους σκοτώσουν αυτούς που είναι κάτω. Ακριβώς. Εκεί δεν υπήρχε. Εκεί ήρθε μια μηχανή αγωνιζόμενου, γύρισε την πίστα ανάποδα, δηλαδή έκανε πράγματα τραγικά για αγώνες ή για, εν πάση περιπτώσει, διοργάνωση επαγγελματική, και γύρισε πίσω να ενημερώσει ότι δύο άνθρωποι έχουν σκοτώθει κάτω στο τσιμέντο. Υπήρχε κριτής ο οποίος είναι στην εκκίνηση, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο, ακριβώς επειδή μπορεί κάποιος να μην σταματήσει ούτε στα 900 μέτρα, διότι δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί το μυαλό του ανθρώπου, όπως είπε ο κύριος Κουζούλογος στην αρχή. Υπήρχε λοιπόν κριτής ο οποίος ελέγχει τη διαδρομή στην εκκίνηση, που είναι πολύ πιο ασφαλές μέρος. Δεν υπάρχει, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κριτής στα 400 μέτρα, ποτέ πουθενά στον κόσμο, σε καμία πίστα. Υπάρχει κριτής μετά που θα στρίψει, μετά δηλαδή που θα φύγουν από τον διάδρομο. Δεν υπάρχει πουθενά μέσα στο χώρο που μπορεί ένας να κάνει λάθος να συνεχίσει. Δεν υπάρχει πουθενά κριτής. Ο κριτής λοιπόν που ήταν στην αρχή της εκκίνησης δεν διέκρινε καλά, διότι οι μοτοσυκλέτες έπεσαν μετά που άρχιζε και στρίβει και βγαίνουν έξω από την πίστα. Δεν ήταν ακριβώς μέσα. Δηλαδή άρχισε και έβγαινε ο Μπερδές από την πίστα. Ωραία, και έπεσε. Στο τέλος της διαδρομής. Ναι, ακριβώς. Στο τέλος, τέλος και λίγο έξω από τους δύο διαδρόμους. Στο τέλος των 400 μέτρων ή των 900. Ναι. Δεν πρέπει να υπήρχε ένας με walkie-talkie ή με κάποιο τηλέφωνο κινητό? Πάντα υπήρχε. Πάντα υπήρχε. Στους συγκεκριμένους αγώνες, εγώ που τρέχω, πάντα υπάρχει στον τερματισμό. Πάντα. Ναι. Μα πάντα δεν νοείται έξω, στο εξωτερικό, δεν νοείται αγώνες να μην υπάρχουν στον τερματισμό και ασθενοφόρα και άνθρωποι και τα πάντα. Όχι, ασθενοφόρο πάντα στην εκκίνηση. Όταν λέμε γιατί πρέπει να πάει στην διεύθυνση του αγώνα, όχι να γυρίσει πίσω. Άνθρωπος δεν υπάρχει σε 400. Υπάρχει την ώρα που βγαίνουν. Που βγαίνουν. Άρα σημαίνει ότι έχει επιβραδύνει, έχει σταματήσει, έχει κόψει. Άρα δεν φοβάται κανένας και τίποτα. Αλλά με συγχωρείτε, γιατί δεν μπορούσε να είναι στην άκρη του διαδρόμου κριτής? Τι λέμε τώρα? Εδώ υπάρχουν πάντα ήταν. Στη φόρμουλα που εκεί μπορεί να έρθει επάνω σου 15 ομάδα αυτοκινήτων που έχουν εμπλακεί σε αντίθεση. Δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός που να τα διέπευτα, ώστε να είναι σαφές? Βεβαίως, τώρα θα το δούμε. Πάμε στον κύριο Διακάκη που περιγράφει με stop καρέ από το βίντεο που έχει στην κατοχή του το τι έγινε μέχρι τη στιγμή που ο Μπερδές πέφτει νεκρός από τον εμβολισμό που δέχτηκε από τον Μανώλη Ξαβοράρη. Και υπάρχει και κόσμος που θέλει να κάνει παρέμβαση και πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον η παρέμβαση αυτή. Εδώ λοιπόν υπάρχει το βίντεο που είναι γύρω από το ατύχημα, από την ώρα του ατυχήματος που έγινε. Εδώ θα παρατηρήσετε ότι αυτό το βίντεο είναι 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα και ξεκινάμε και εδώ αναφέρεται, είναι το πρώτο δευτερόλεπτο, μόλις το ξεκίνησε λίγο και βλέπουμε τον Βαϊλάκη, ο οποίος είναι ζευγάρι με τον Ξαγοράρη. Μπροστά από αυτούς είναι ο Μπερδές και ο Φραγκιαδάκης, που αυτοί οι δύο είναι ζευγάρι. Θα παρακολουθήσουμε το βίντεο και θα σας το περιγράφω τμηματικά.
Ξεκινάμε πάλι. Λέει, βλέπουμε τον Ξαγοράρη, μόλις τον είδαμε, να πάμε λίγο πίσω, μόλις είδαμε τον Ξαγοράρη να περνάει εδώ. Μπροστά είναι ο Μπερδές με το Βαϊλάκι. Στο 31 δευτερόλεπτο περίπου θα ακούσετε το θόρυβο της εκκίνησης του Μπερδέ και του Φραγκιαδάκη. Στο 31. Είμαστε στο 25, 26, 27. Ακούτε που φεύγουν τώρα ο Μπερδές και ο Φραγκιαδάκης. Έφυγαν στο 31. Από εκεί και μετά βλέπουμε τον Βαϊλάκη που θα στηθεί μαζί με απέναντι που είναι ο Ξαγοράρης. Και βλέπουμε τον Αφέτη, ο οποίος σκουπίζει κάποια νερά ή λάδια που άφησε το μηχανάκι του Μπερδέ που μόλις ξεκίνησε. Στημένος απέναντί του, όχι, λάθος, έχει φύγει, να πάμε λίγο πιο πίσω. Να το αφήσουμε λοιπόν εδώ να το βλέπουμε, σιγά σιγά. Εδώ βλέπουμε το Βαϊλάκι που περνάει να πάει να στηθεί. Έχουν φύγει ο Μπερδές με το Φραγκιαδάκι. Το πάμε καρέ καρέ. Βλέπουμε λοιπόν στημένο τον Ξαγοράρη και τον Βαϊλάκι που είναι έτοιμος να στηθεί, αλλά έχει μπροστά του, όπως θα δείτε σε λίγο, τον Αφέτη. Ο Αφέτης ο οποίος σκουπίζει. Ακόμα υπάρχει το πράσινο φανάρι και προφανώς και το άλλο είναι αναμένο που δεν έχει τερματίσει το ζευγάρι Μπερδές Φραγκιαδάκης. Σκουπίζει λοιπόν ο Αφέτης και θα δούμε, είμαστε στο 44, θα το ξεκινήσω, να δείτε ότι στο 47 φεύγει ο Ξαγοράρης από 31 που έφυγε ο Μπερδές μέχρι 47, είναι 16 δευτερόλεπτα. Δηλαδή στα 16 δευτερόλεπτα φεύγει ο Ξαγοράρης χωρίς ούτε ο Αφέτης να του δώσει εντολή γιατί είναι σχημένος και σκουπίζει, ούτε να ανάψει το δέντρο που είχε ανάψει για τους προηγούμενους, όπως γίνεται πάντα στις εκκινήσεις μιας προπόνησης ή ενός αγώνα ντράκστερ. Πατάω λοιπόν και παρατηρήστε το δευτερόλεπτο επειδή είναι στο τρίτο δευτερόλεπτο. Παρατηρήστε το Ξαγοράρη που σε 3 δευτερόλεπτα φεύγει. Έχει φύγει ο Ξαγοράρης στο 47. Χωρίς καμία εντολή ούτε της ηλεκτρονικής συσκευής της εκκίνησης, του Christmas 3, ούτε του Αφέτη, ο οποίος είναι σκημένος και ετοιμάζει το διάδρομο, αποκαθιστά το βλάβη του διαδρόμου που έγινε από τον Μπερδέ. Και από το βίντεο αποδεικνύεται, από το γράφημα που μας δείξατε, ότι η εκκίνησή του θεωρείται άκυρη. Η εκκίνησή του είναι τελείως άκυρη, διότι δεν είχε περαστεί ούτε καν ο αριθμός συμμετοχής του, όπως είδατε, δεν είχε περαστεί καν στο πρόγραμμα. Ήρθε, στήθηκε μόνος του και δεν πήρε από κανέναν εκκίνηση. Εσείς πού νομίζετε ότι οφείλεται η γρήγορη, η μη έγκυρη εκκίνησή του? Η πρόσχερη εκκίνησή του, θα έλεγα, οφείλεται στο ότι παρασύρθηκε, είναι προσωπική γνώμη, από ένα burnout που κάνει εκείνη τη στιγμή ο Βαϊλάκης. Για να γνωρίζω ο κόσμος τον burnout, ναι, είναι που ζεσταίνουν τα λάστιχα. Ένα λίγο... Για να σταθούν τα λάστιχα. Ναι, παρασύρθηκε από αυτό και νόμιζε ότι ο Βαϊλάκης ξεκινούσε, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον να είχε δει τον Αφέτη που ήταν σκημένος μπροστά στο Βαϊλάκη να κρίνει ότι δεν μπορεί να έχει ξεκινήσει. Δεν μπορεί να ξεκινήσει με έναν άνθρωπο μπροστά του σκημένο. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια πραγματικά βροχή τηλεφωνημάτων από διαγωνιζόμενους, από κόσμο που ήταν εκεί, από... Εν πάση περιπτώσει από όλους αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το άθλημα και είναι πολλοί σε αυτό το τόπο. Υπάρχει μια τηλεφωνική παρέμβαση από ποιον κύριο, από αγωνιζόμενο, τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, σε ακούμε. Για αρχή καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Κωνσταντίνος λίγο μετά ήθελα να κρατήσω το επώνυμο μου. Εντάξει Κωνσταντίνε, κάνε μου μόνο, έχουμε το επώνυμο, μας το έχεις δώσει, δεν θες... Δημοσιότητα περισσότερη. Χαμήλωσε τηλεόρασή σου για να μην σε μπερδεύει πιθανή καθυστέρηση από δορυφόρο. Δεν ξέρω που παίρνει το σήμα. Βεβαίως, από το ίντερνετ το βλέπω, ναι. Και από το ίντερνετ. Και από το τηλέφωνο λοιπόν θα μπορούμε να συνοηθούμε καλύτερα. Πολύ ωραία. Γνωρίζομαι προσωπικά και με τον Νάσο εκεί πέρα και με τον κύριο Κουζίλογλου. Αν και δεν τρέχουμε μοτοσυκλέτες, τρέχουμε αυτοκίνητο.
και με τον κύριο Διακάκη, ο οποίος είναι ο διοργανωτής μας και τον έχω ακολουθήσει σε πάρα πολλούς αγώνες. Για αρχή θα ήθελα να πω και να τονίσω, όπως έχουν πει και άλλοι συναγωνιζόμενοι, ότι ο τερματισμός των 400 μέτρων δεν ήταν ευδιάκριτος από την πρώτη στιγμή. Παραπονέθηκα και εγώ προσωπικά και πολλοί διαγωνιζόμενοι μου που τρέχαμε μαζί ότι δεν ήταν ευδιάκριτος. Είπε ο κύριος Διακάκης και συμφωνώ μαζί του ότι το παιδί φεύγει χωρίς κλειδώσει, που λέμε με τη γλώσσα μας, δηλαδή δεν έχει ανάψει καν το φανάρι. Συμφωνώ, το βλέπω στο βίντεο, είναι πεντακάθαρο. Είμαι της γνώμης ότι... μ' ακούτε? Πολύ καλά. Είμαι της γνώμης ότι το παιδί το κάνει καθαρά λόγω απειρίας και όχι λόγω μαγιάς, ας το πούμε έτσι, γιατί ρώτησε πριν ο κύριος Στρατάφυλλοπουλος για ποιο λόγο μπορεί να το έκανε. Ναι, ρώτησα τους διαγωνιζόμενους αν έχουν αντίληψη, επειδή ήταν εκεί, για ποιο λόγο έγινε αυτό το τραγικό λάθος. Ναι, ναι, πιστεύω ότι είναι 99,9% λόγω απειρίας του αγωνιζόμενου, γιατί νομίζω ότι ήταν ή ο πρώτος ή ο δεύτερος του αγώνας, νομίζω ήταν ο πρώτος του Μανώλη. Ναι. Λόγω απειρίας και μόνο έφυγε. Όμως θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα προσωπικά τον κύριο Διακάκη. Μας είπε ότι στα 400 μέτρα απαγορεύεται να είναι κριτής λόγω του ότι είναι επικίνδυνο. Αν δείτε σε βίντεο, αν κάνετε κάποια άλλη λήψη μέσω δορυφόρου, το αεροδρόμιο, την πίστα εκεί που τρέχουμε, οι δύο λωρίδες είναι περίπου τα 6 μέτρα, ναι, καλά, με 7, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που δεν στέκει. Μπορούσαν να βρίσκονται αριστερά, δεξιά και 10 κριτές. Αυτό ακριβώς, γιατί είναι κινδυνεύει. Πολύ μεγάλος ο χώρος. Είναι αλάνα, προσγειωνόταν κάποτε αεροπλάνο, ας πούμε, εκεί. Δεν είναι δυνατόν να μπορεί να κάτσει ένας κριτής δεξιά, ένας αριστερά. Δεύτερον, μας λέει ότι υπήρχε κριτής στην εκκίνηση. Βεβαίως υπήρχε κριτής στην εκκίνηση, αλλά ο ίδιος ο κριτής δίνει το burnout, δίνει τα μηχανάκια να κλειδώσουν, δίνει το ξεκινήστε το burnout και καθαρίζει και την πίστα. Ο ίδιος άνθρωπος κάνει όλα αυτά από τα λάδια. Ακριβώς. Ένας άνθρωπος καθαρίζει την πίστα, λέει στα μηχανάκια και στα αυτοκίνητα να κλειδώσουν. Εν ολίγης καθοδηγεί τα παιδιά να πάνε να κλειδώσουν και σκουπίζει και την πίστα ο ίδιος άνθρωπος. Είναι δυνατόν? Εγώ τις επισημάνεις σας τις βρίσκω πολύ λογικές. Θα ακούσω και τον κύριο Διακάκη τι έχει να πει. Και θέλω και μια απάντηση. Δεν σας ακούω καθαρά. Λέω, αυτά που λέτε τα βρίσκω πολύ λογικά, πολύ σωστά. Επίσης να τονίσω κάτι άλλο. Πριν μπούμε στο χώρο προετοιμασίας, ο οποίος είναι πίσω από τα φανάρια, αρκετά πίσω από τα φανάρια, δηλαδή εκεί που είναι τα φανάρια χωράνε πίσω, στο πίσω χώρο, περίπου 6 με 7 αυτοκίνητα παρατεταγμένα το ένα πίσω από το άλλο. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ, σαν να είσαι στο φανάρι στην κίνηση και να είναι 7 αυτοκίνητα στη σειρά. Ο χώρος που μπαίνουμε μέσα στα κάγκελα είχε εκεί πέρα 3, 4, 5, 6 άτομα. Για να μας πούν τι, ότι τα μονά νούμερα θα πάνε αριστερά και τα ζυγά νούμερα θα πάνε δεξιά. Δηλαδή είχε 6 άτομα εκεί και ένα άτομο στην αφετηρία να κλειδώνουν τα παιδιά, να τα ετοιμάζει για burnout και να καθαρίζει και τα λάδια από την πίστα. Αν είναι δυνατόν. Είχε ναι. Άτομα. Σαν διοργάνωση είχε άτομα. Μάλιστα. Λάθος τοποθετημένα. Ακούστε κάτι τώρα. Άλλο σημαντικό. Στο εξωτερικό, για να πάρεις άδεια και να τρέξεις αγώνες, σου δίνουν ένα βίντεο. Δηλαδή είναι μια λειτουργία, σαν να μια διαδικασία σαν να πάρεις άδεια οδήγησης κανονικά. Μάλιστα. Και αφού δεις το βίντεο, σε περνάνε από μια επιτροπή για να δουν αν ξέρεις να βγαίνεις, να μπαίνεις σωστά, αν τηρείς τους κανονισμούς, αν έχεις την οδηγική παιδεία και την αγωνιστική παιδεία να συμμετάσχεις σε αγώνες και άλλα πολλά. Δύσκολη διαδικασία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, τα παιδιά αυτά που έτρεξαν εκεί την ημέρα είχαν όλα τέτοια άδεια? Στην Ελλάδα πότε γνωρίζω... Δεν το γνωρίζω και δεν το νομίζω. Α, γιατί εδώ ένας διαγωνιζόμενος λέει ότι δεν είχαν άδεια και ότι τις άδειες τις δίνει η ΕΛΠΑ και ουδής εξετάζει αν που είναι μια αστεία διαδικασία, τυπική περνάμε για να πάρει. Μια εξέταση από κάποιον παθολόγο. Ναι. Και περνάμε και μια εξέταση όσοι είναι άνω των 40 ετών, βέβαια εγώ είμαι 33, δεν το έχω περάσει, από κάποιον καρδιολόγο και νομίζω και οφθαλμίατρο. Ναι, από εντάξει, μια ηλικία σωστά. Και πάνω. Από κανέναν που ελέγχει τη λειτουργία του εγκεφάλου περνάνε? Όχι. Για να δουν αυτός που τρέχει, είναι παλαβός, είναι σωστός, έχει σώστα φρένας. Θα φύγει από τον burnout και θα καβαλήσει καμιά πίστα και θα πάρει 15 σβάρνα γιατί τρελαίνεται? Όχι. Γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν γίνονται. Μόνο είναι... από παθολόγο περνάμε εμείς. Ξέρω. Είναι αστεία λοιπόν η διαδικασία που δίνονται οι άδειες. Αλλά
ούτε αυτήν την άδεια, λέει ένας διαγωνιζόμενος, δεν πρέπει να είχαν τα παιδιά και δεν έγινε κανένας έλεγχος, κύριε Διακάκη. Να λέξετε, είχαν άδεια αυτοί οι άνθρωποι που τρέχανε? Μπορώ να απαντήσω? Ναι, βέβαια. Σαφώς, μάλλον να μου απαντήσει ο κύριος Καστελιώτης. Είχε γίνει στο διοικητικό έλεγχο για τις άδειες σας ή όχι? Μάλιστα, κανονικά. Όχι. Ποιος? Είχαν κάνει στην αρχή διοικητικό έλεγχο και μετά τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά στα τόσα χρόνια που τρέχω για drug day, δηλαδή παιδεία. Κοιτάγανε αν υπάρχει πυροσβεστήρας, αν είναι όλα εντάξει, δεμένα μέσα στο μοτέρ, μπαταρίες, όλα. Για πρώτη φορά, θα πούμε και τα καλά, ναι, το κάνανε. Δεν γίνεται να τρέξει. Συμφωνώ και εγώ με τον Άσο. Συμφωνώ και εγώ με τον Άσο και το γνωρίζω προσωπικά. Μάλιστα. Συμφωνώ και εγώ με τον Άσο. Έγινε έλεγχος την Παρασκευή για εντός Αθηνών. Αγωνιζόμενους έγινε έλεγχος στα χαρτιά μας. Άσχετα που δεν ήρθαν όλοι. Αν τα οχήματα είναι νόμιμα, δηλαδή με τις άδειές τους, με τις φυνακίδες τους κτλ. Ναι, έγινε έλεγχος. Ελέγξανε τα καταστατικά μας από την ΟΜΑΕ. Αν έχουμε όντως κάρτα αθλητού, έτσι λέγεται. Δελτίο αθλητού λέγεται από την ΟΜΑΕ, από την Ομοσπονδία. Ναι, αυτά ελεγχθήκανε. Για πρώτη φορά και εγώ, αν και τρέχω αρκετά χρόνια dragster, συνάντησα τεχνικό έλεγχο στα οχήματα σε drag day. Για πρώτη φορά το συνάντησα και μπράβο στον κύριο Διακάκη που το έκανε αυτό. Όμως δεν έφτανε από ό,τι είδατε και θέλω να έρθω στο μείζον θέμα της υπόθεσης και δεν με ενδιαφέρει εμένα το δίπλωμα αυτή τη στιγμή γιατί το γνώριζα προσωπικά τον Νικολάκη. Είπε ο κύριος Διακάκης πριν ότι υπήρχε κριτής στα 400 μέτρα. Όχι. Θέλω να τονίσω όχι, και δεν να το είπε. Πω δυνατά. Όχι, δεν το είπε. Δεν το είπε. Είπε υπήρχε κριτής. Όχι, ότι δεν υπήρχε κριτής. Είπε. Δεν υπήρχε. Ωραία, τότε να τονίσω και να πω δυνατά ότι γίνανε άλλα δύο περάσματα. Σας το τονίζω το δύο, γιατί τι σημαίνει το δύο. Φεύγει ο συγχωρεμένος ο Νίκος, μαζί με το Φραγκιαδάκι, ξεκινάνε, γίνεται το ατύχημα. Φεύγουν άλλες δύο μοτοσυκλέτες, φτάνουν στον τερματισμό, επειδή γνωρίζω προσωπικά και το Φραγκιαδάκι, τους λέει ο Φραγκιαδάκης, πηγαίνετε να πείτε ότι έχει γίνει ατύχημα, δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Τα παιδιά, δηλαδή το ζευγάρι αμέσως μετά το συγχωρεμένο, γυρνάνε την πίστα, όχι ανάποδα, το τονίζω, γυρνάνε από τη σωστή επιστροφή, από τα πιτς που λέμε, από την πίσω μεριά, αλλά ώστε να γυρίσουν από την πίσω μεριά οι δύο μοτοσυκλέτες να ενημερώσουν, έχει φύγει κι άλλο ζευγάρι. Το επόμενο ζευγάρι είναι που γυρνάει ανάποδα και ενημερώνει και σταματάει ο αγώνας. Το τονίζω και το φωνάζω. Το επόμενο ζευγάρι. Σε συνομιλία που είχαμε με το Φραγκιαδάκι, γιατί ήμουν κοντά στο παιδί, μέχρι και τη στιγμή που ήρθε το ΕΚΑΒ, άλλη καταγγελία που έχω να κάνω για εκεί, 50 λεπτά, αν είναι δυνατόν το ΕΚΑΒ, 50 λεπτά περίμενε ο Νίκος ξαπλωμένος. 50 ολόκληρα λεπτά. Και μάλιστα. Το νοσοκομείο είναι στα 10 λεπτά απόσταση. Αν είναι δυνατόν, άλλη καταγγελία, 50 ολόκληρα λεπτά περίμενε, μπορούσε να ζήσει το παιδί. Το παιδί μπορούσε να ζήσει. Για 50 λεπτά περιμέναμε το ασθενοφόρο. Συγγνώμη λίγο, δεν φταίει το ΕΚΑΒ. Όχι. Γιατί? Δεν φταίει γιατί ήμουνα εκεί, ήρθε η γιατρός, είναι καταγεγραμμένα, ήμουνα και στο νοσοκομείο μαζί με τη γιατρό. Δώσανε λάθος και νομίζω έχει βγει και ενημέρωση από το ΕΚΑΒ ότι δώσανε λάθος και πήγανε στα ΚΑΡΤ. Η μόνη πίστα λέει που υπάρχει είναι η πίστα ΚΑΡΤ. Δεν ξέρανε ότι εμείς είχαμε αγορά. Ελλάδα. Δεν γνωρίζω αυτό. Ελλάδα. Ελλαδάρα θα έλεγα εγώ, όχι Ελλάδα. Ελλαδάρα, λοιπόν, δεν το έτσι. Γνωρίζω αυτό. Έβγαλε ανακοίνωση για το ΕΚΑΒ και είπε είναι όχι 50-25. Αυτά χάθηκε το ένα παιδί και το άλλο. Δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Το σημαντικό είναι όμως ότι εδώ το συμπέρασμα που βγαίνει κύριε Διακάκη είναι ότι υπάρχει μια προχειρότητα και από τη δική σας την πλευρά, διότι δεν μπορεί να υπάρχουν τόσοι άνθρωποι, όπως περιγράφει ο διαγωνιζόμενος, για όλες τις διαδικασίες, να τηρείτε όλους τους κανονισμούς, να παρακολουθείτε τα οχήματα, να βλέπετε αν έχουν σωστά την μπαταρία δεμένη, ξέρω εγώ, πυροσβεστήρες, τα πάντα, και να μου έχετε αφέτη που σφουγγαρίζει τα λάδια και είναι ο μόνος για να δώσει τον burnout και να δώσει την εκκίνηση. Αυτά τα πράγματα είναι αστείο. Όπως επίσης θεωρώ ότι είναι αστείο στο τέλος της πίστας να μην υπάρχουν άνθρωποι για λόγους ασφαλείας για να ειδοποιήσουν, γιατί το επόμενο ζευγάρι που πήγε θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πέσει επάνω τους και να έχουμε άλλους δύο νεκρούς. Δηλαδή πιστεύω ότι αποτύχει, δεν έγινε μεγάλο μακελιό. Συγγνώμη που διακόπτω, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Μας είπε ο κύριος Διακάκης ότι υπήρχαν δύο σημαίες στον τερματισμό. Όχι. Ούτε. Μιλάω σωστά?
Όχι, όχι, δεν το ανέφερε. Όχι, υπήρχαν μόνο κόνους 70. Κόνους μας είπε και δύο σημαίες, οι οποίες μας είπε και τη διάσταση. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Τις σημαίες τις ζήτησαν οι συναγωνιζόμενοι σας, οι οποίοι είπαν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν σημαίες και να είναι πιο εμφανής ο τερματισμός. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι λόγω απειρίας του παιδιού, ας έκανε το προηγούμενο πέρασμα, το προηγούμενο πέρασμα που μας δείχνει ο κύριος Γιακάκης και στο βίντεο και το χρόνο του, που τον είδα το χρόνο του, ναι, κάνει τα 400 μέτρα φυσικά, όμως δεν ξέρουμε στα πόσα μέτρα έκοψε. Γιατί στα 400 μέτρα σταματάει να γράφει και το χρονόμετρο, γράφει την ταχύτητα που πέρασε εκείνη τη στιγμή στα 400 μέτρα. Δεν ξέρουμε στα πόσα μέτρα έκοψε και αν έβλεπε τον τερματισμό. Μπορεί να έκοψε και στα 800 μέτρα, απλά να μην συναντήθηκε με κάποιο μηχανάκι. Κωνσταντίνε Μακώ. Στο επόμενο που φεύγει καθαρά με κόκκινο, συμφωνώ, δεν αντιλέγω, καθαρά απειρία. Συνεχίζεται η απειρία του και δεν κόβει. Ο Νίκος απλά έχει κάνει αριστερά για να μπει στα πιτς. Κωνσταντίνε, μια... μακούς. Μπορείς να μ' ακούσεις λίγο. Ναι. Είμαι ο Νάσος. Θέλω να σε ρωτήσω, αφού μίλησες με το Φραγκιαδάκη. Ο ίδιος ο Φραγκιαδάκης ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ έμπειρος. Τι σου απάντησε? Δεν σου απάντησε ότι ούτε ο ίδιος είδε τον τερματισμό και πέρασε πιο πέρα και από τα 900 μέτρα? Και ξαναγύρισε προς τα πίσω. Γνωριζόμαστε προσωπικά, δεν χρειάζεται να σου πω ποιος είμαι στον αέρα. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Ούτε και εγώ τον είδα τον τερματισμό. Και γιατί ναι, λέω το ούτε και εγώ? Γιατί εγώ τρέχω με ένα αυτοκίνητο στην True Street 13. Μπράβο. Το οποίο περνάει τα 400 μέτρα με 170 χιλιόμετρα. Το Μάλιστα. δικό μου το αυτοκίνητο περνάει τη 400 μέτρα με 170 χιλιόμετρα και δεν είδα τον τερματισμό. Ο κύριος Φραγκιαδάκης που έχει μηχανάκι Χαγιαμπούσα περνάει τον τερματισμό με 250 χιλιόμετρα, 260 χιλιόμετρα, 240 χιλιόμετρα σε μηχανάκι με το κράνος του σκυμμένος κτλ. Κτλ. Επειδή... Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις τον τερματισμό. Επειδή μίλησα μαζί του, επειδή μίλησα μαζί του, επειδή μίλησα μαζί του με τον Σωκράτη, αυτό το πράγμα μου είπε. Από την εμπειρία του δεν είδε ούτε ο ίδιος τον τερματισμό. Δεν ναι, σταμάτησε σκέψου στα 900 συμφωνώ. Μέτρα. Αυτό πιστεύω να σε καλύπτει. Και δύο κουβέντες από εσάς για να ναι. κλείσουμε το θέμα. Αρχικά θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Το συγκεκριμένο ατύχημα δεν έγινε ούτε επειδή δεν φαινόταν κατά ομολογία κάποιον ο τερματισμός, αν και εμένα μου ήρθε μόνο από ένα άτομο παρατήρηση σε αυτό. Και αυτό που το είπα ότι ναι, θα πάμε μετά να μου πείτε τι θέλετε να κάνουμε για να μπορούμε να τον φτιάξουμε, λίγο πριν το ατύχημα. Άρα λοιπόν το ατύχημα δεν έγινε ούτε επειδή δεν φαινόταν ο τερματισμός, ούτε επειδή ο κριτής που ήταν υπεύθυνος για τη διαδρομή δεν είδε αμέσως το ατύχημα το οποίο είχε γίνει και έγιναν δύο περάσματα μετά. Δεν έγιναν για κανένα, το ατύχημα δηλαδή δεν έγινε για κανένα από αυτούς τους δύο λόγους που αναφέρονται ο κύριος Νάσος, ο κύριος που τηλεφωνεί και δεν ξέρω ποιος άλλος. Λοιπόν, το ατύχημα έγινε... Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τη δεχτούμε. Είναι η δική σας γνώμη, κύριε Διακάκη, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τη δεχτούμε. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι το ατύχημα έγινε επειδή μετά το ατύχημα ξεκίνησαν άλλα δύο άτομα και επειδή δεν φαινόταν τερματισμός, αυτό λέτε εσείς, αυτό ισχυρίζεστε? Εγώ ισχυρίζομαι. Όχι, ότι, αν δεν υπήρχε ο κύριος Φραγκιαδάκης να είναι μέσα στη μέση στην πίστα να κουνάει τα χέρια του για να κόψει την τερματισμό. Εγώ λέω το αίτιο... Θα ήταν έξι σκοτωμένοι, όχι ένα. Μπράβο. Η αιτία λοιπόν του ατυχήματος, ποια ήτανε? Ήτανε επειδή ο κριτής που ελέγχει την πίστα δεν αντιλήφθηκε άμεσα το ατύχημα και έφυγαν... Πέστε μου, ποια ήταν η αιτία? Πρώτο και κύριο αυτό. Ο κριτής Μπράβο. Είναι δεξιά, σκύβει δεύτερον. Όχι ο κριτής. Ο κριτής είναι ο αφέτης, ο οποίος έχει την ευθύνη... Ο αφέτης που σουγκαρίζει τα πάδια. Της αφετηρίας. Συγγνώμη, και ο οποίος, συγγνώμη. Υπάρχουν άλλα δύο άτομα πίσω ακριβώς, εγώ θα, κοντά. Συγγνώμη, εγώ δεν θα σου πω... Δεν υπήρχε μόνο ένα άτομο. Επειδή μιλήσαμε νωρίτερα, δεν θέλω να φέρω... Φαίνεται στο βίντεο άτομο με πορτοκαλί μπλούζα, διότι έχουμε ένα χρώμα και φαίνονται άτομα. Δεν θέλω να αναφερθώ στη δική μου εμπειρία. Για λόγους που αντιλαμβάνεσαι, σεβόμενος ότι υπάρχουν εδώ διαγωνιζόμενοι. Θέλετε να σας πω όμως τι καταλαβαίνει ένας λογικός άνθρωπος? Ότι τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν πλημελή, ότι δεν πήρατε τα μέτρα που έπρεπε να έχετε λάβει, ούτως ώστε άτομα που δεν έχουν αγωνιστική παιδεία να μην σας ξεφύγουν. Αυτό δεν γίνεται. Σας ξέφυγε ο πρώτος. Ναι, δεν γίνεται να ξεφύγει. Μα αν δεν σας γίνει μάθημα αυτό,
Θα ακούστε, κάθε δυστύχημα που γίνεται, γιατί είπατε ατύχημα νωρίτερα, αυτό είναι δυστύχημα, έχουμε νεκρούς. Ναι. Κάθε δυστύχημα που γίνεται και στα αεροπλάνα και στα αυτοκίνητα και στις κούρσες είναι μάθημα για τους επόμενους. Εάν λοιπόν δεν πάρετε το μάθημα τώρα, ότι πρέπει να πάρετε άλλα μέτρα ασφαλείας, ο τερματισμός να είναι εμφανέστατος, στο τέλος να υπάρχουν κριτές, να υπάρχει ενδοεπικοινωνία ούτως ώστε αν γίνει ένα δυστύχημα να μπορέσουν να σταματήσουν την κούρσα τους επόμενους. Είναι κακό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι κακό να αποκτούμε εμπειρία επάνω σε νεκρούς όμως. Είναι κακό, αλλά χειρότερο από αυτό, υπάρχει το κακό, υπάρχει το χειρότερο. Ότι να γίνει ό,τι έγινε και να περάσει έτσι. Ακούστε λίγο. Όχι μόνο πρέπει να υπάρχουν ασθενοφόρα και όχι ένα, διότι όταν τρέχουν δύο μπορεί να χτυπήσουν και δύο. Και τους δύο δεν μπορεί να τους πάρει ένα ασθενοφόρο. Τι θα γίνει, θα ρίξεις κλήρο για το ποιος θα σωθεί, πρώτον. Μα κοιτάξτε να δείτε σε αυτό που λέτε. Πήρε τον πρώτο που υποτίθεται ότι ήταν πιο βαριά τραυματισμένος. Ζει το παλικάρι να είναι καλά να ζήσει 150 χρόνια και άφησε τον Νίκο ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν λιγότερο τραυματισμένος. Δηλαδή ρίξαμε κλήρο. Δεν φταίει ο κύριος Γιαννάκης γι' αυτό. Δεν ξέρω ποιος πήρε την ευθύνη και πήρε τον άλλον οδηγό. Ακούστε κάτι. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι εάν δεν γίνει μάθημα, δεν θα μάθουμε, δεν θα καταλάβει κανένας ότι στον τερματισμό πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι. Με πείρα, ούτως ώστε αν γίνει δυστύχημα να ειδοποιήσουν, να κοπεί ο αγώνας. Γιατί εδώ, όπως πολύ σωστά είπατε, θα μπορούσαμε να έχουμε 6 και 10 νεκρούς. Κάθε δύο μηχανές που θα πέφτανε. Είναι 4 αναβάτες, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δηλαδή ξεκινήσανε άλλοι 4 αναβάτες. 2 και 2. Θα μπορούσαν πάνω στα συντρίμια της μοτοσυκλέτας ή από το μηχανάκι, το παπάκι, το μικρό, να είχαν χτυπήσει και αυτοί και εφόσον δεν τους είδανε στην αρχή, δεν θα τους βλέπαν και μετά. Γιατί δεν θα γύρναγε πίσω η δεύτερη διάδα να πει: παιδιά, κόφτε τον αγώνα, κάτι έχει γίνει. Μπορεί να φεύγανε και τρίτη διάδα. Κοιτάξτε. Μέχρι που θα βλέπαμε ένα βουνό στο βάθος και θα λέγαμε: κάτι έχει γίνει, σταματήστε. Λοιπόν, όπως είδατε, ο Σουμάχερ δεν πήγε από τους αγώνες που έκανε, πήγε από το σκι. Λοιπόν, και εκεί είδατε πόση έρευνα κάνουν τώρα για να δουν αν είχαν μπει σημάνσεις σωστές, αν μπορούσε να αποφύγει αυτό το που του συνέβη, αν χίλια αν. Πολύ περισσότερο όταν τρέχει σε αγώνες. Ο λόγος που έκανα αυτή την εκπομπή σήμερα ήταν ένας και μοναδικός. Για να μπορέσουμε να έχουμε ωραίους αγώνες, ο κύριος Γιακάκης να οργανώνει ωραίους αγώνες και ασφαλείς αγώνες, εσείς να τρέχετε με ασφάλεια. Επειδή έχω πάρει τον κύριο Γιακάκη από τα μούτρα, θα ήθελα να τονίσω ότι και σε όποιον αγώνα τον ακολουθώ, γιατί τον ακολουθώ σε όλους σχεδόν τους αγώνες του, δεν είχα ξανά ποτέ τόσα πολλά παράπονα. Είναι η πρώτη φορά που είδα αυτό το πράγμα. Και τον προηγούμενο αγώνα που κάναμε στο Ελληνικό ήταν με μεγάλη επιτυχία. Πολύ ωραίος αγώνας, ωραία ροή, πολλής κόσμος, ωραία περάσματα. Στη Θήβα που συνεργάζεται με τον άλλον τον κύριο που έχει την πίστα, πάλι ευχαριστιόμαστε, πολύ ωραία όλα. Ναι, μεν έχουμε μερικά παράπονα, Έλληνες είμαστε και λίγο αχάριστοι, να μην λέμε ψέματα. Αλλά στο συγκεκριμένο αγώνα, για να φτάσω στο σημείο να πάρω τηλέφωνο, να καταγγείλω αυτόν που κατά κάποιο τρόπο μας δίνει το χώρο να κάνουμε την καψούρα μας και να μην βγαίνουμε στους δρόμους, γιατί και εγώ έχω οικογένεια. Και οι περισσότεροι από εκεί έχουν οικογένεια, όπως ο κύριος Κουζούλογλου κτλ. Μας δίνει το χώρο, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε. Έτσι, γιατί δεν μας βοηθάει είτε το κράτος, και να μην το προχωρήσουμε γιατί είναι μακρύ το θέμα. Μας βοηθάει, αλλά και κάποια πράγματα δηλαδή, πρέπει δηλαδή για όνομα του Θεού, χάθηκε το παιδάκι. Θα αγωνιστούμε. Για 2, 3, 4 χαζά πράγματα. Θα αγωνιστούμε όλοι μαζί παρέα στη μνήμη αυτών των παιδιών, αυτού του παιδιού που χάθηκε. Το εύχομαι και θα βοηθήσω. Υπόλοιπον, όχι, να ανοίξουν επαγγελματικές πίστες σε αυτή τη χώρα. Μέχρι να φτάσει και η ωραία στιγμή της Φόρμουλα 1. Και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί, να πιστέψουμε σε αυτό. Γιατί δεν είναι όνειρο. Δεν απραγματοποιεί το όνειρο. Είναι ντροπή για τη χώρα μας. Αλλά όταν έχεις υπουργό συγκοινωνιών το Λιάπη, τι περιμένεις? Δεν περιμένεις τίποτα καλύτερο. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή, κύριε Διακάκη. Μην ανησυχείτε. Ειλικρινά, σας δίνω όσες εκπομπές θέλετε. Όχι, εγώ θέλω ας πούμε απλά να τονίσω για άλλη μια φορά ότι έγινε το ατύχημα, δεν έγινε για κανένα από τους λόγους που αναφέρθηκαν, έγινε και νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει για ποιο λόγο έγινε. Από εκεί και μετά υπήρχε μια αστοχία ενός κριτού, δυστυχώς, όταν συνεργάζεσαι και έχεις 10-12 άτομα, γιατί προσωπικό υπήρχε πάρα πολύ. Το είπαν εξάλλου απλά και στην εκκίνηση, πίσω από τον αφέτη, υπάρχουν άλλα δύο άτομα, υπήρχαν άλλα δύο άτομα με τις μπλούζες. Δηλαδή, συνολικά ήταν 10 με 12 άτομα που υπήρχαν στο χώρο. Δεν υπήρχε οικονομία ανθρώπων, νομίζω ότι το είπε ο κύριος Κωνσταντίνος.
Δεν υπήρχε οικονομία ανθρώπων. Υπήρχαν στις σωστές θέσεις τα άτομα. Έγινε το ατύχημα. Τι κάνανε αυτά τα άτομα που ήρθαν? Πώς? Τι κάνανε αυτά τα άτομα? Παίρνουν τους αγωνιζόμενους, τους συμμετέχοντες από την αρχή που μπαίνουν στον επιτηρούμενο χώρο. Έχουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο, δηλαδή. Ακριβώς. Και τους φέρνουν μέχρι την εκκίνηση. Δηλαδή, είναι η αλυσίδα που φέρνει και τακτοποιεί τους συμμετέχοντες μέχρι την εκκίνηση για να έρχονται δύο-δύο σε ζευγάρια. Υπήρξε αστοχία στο προσωπικό. Δηλαδή, κάποιος, αντί να δώσει το νηστέρι, έδωσε την τσιμπίδα. Και ο γιατρός την πήρε. Και ο γιατρός την πήρε. Και μάλιστα την ξέχασε και μέσα στο βασανί. Ο διαθέτης δικαίωμα για αυτό κάτι. Να ρωτήσουμε τον κύριο Διακάκη. Εγώ μετά την εκπομπή φεύγω και πάω, γιατί αύριο αποχαιρετάμε το παιδί. Αύριο φεύγει, 11 η ώρα. Τι να πω, τι δικαιολογία να δώσω, τι να πω σε αυτούς τους γονείς? Πείτε μου εσείς να ακουστείτε. Ακουστείτε εκεί πέρα, ίσως σας βλέπουμε. Ωραία, επιτρέψτε μου τότε να κάνω ένα διάλειμμα για να πείτε αυτά τα δύο λόγια, επειδή θέλει και να κάνει και ο κύριος υποψήφιος περιφερειάρχης παρέμβαση. Ένα λεπτό, δώστε μου τον χρόνο. Ένα διάλειμμα και επιστρέφω. Κάτι. Βέβαια, γιατρέ. Αν ο αφέτης δεν καθάριζε τα λάδια και έκανε τη δουλειά του, μπορεί να υπήρχε διαφορετική εξέλιξη? Να σας απαντήσω σαν αγωνιζόμενος, αν ήμουν σε αυτή τη θέση. Δεν θα ξεκίναγα, διότι όπως σας είπα και ο πριν. Ο αφέτης δεν δίνει το σήμα. Ακριβώς. Πρέπει να κοιτάξω τον αφέτη να είναι στη θέση του και μετά να πάω να κάνω burnout. Εγώ από τη στιγμή που δεν βλέπω τον αφέτη και βλέπω ότι έχει διακοπεί ο αγώνας για να μην είναι ο αφέτης εκεί, γιατί η δουλειά, όπως είπατε, του αφέτη είναι να είναι εκεί πέρα όταν υπάρχει ροή του αγώνα. Από τη στιγμή που ο αφέτης δεν είναι εκεί. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στην πίστα. Έχει διακοπεί αγώνα εκεί. Δεν υπάρχει άλλο να καθαρίσει τα λάδια τη πίστα. Ο αφέτης πρέπει να ελέγξει την πίστα. Γιατί αυτό είναι άλλο να τα καθαρίσει. Όλοι βοηθάμε και εγώ σαν αγωνιζόμενο. Αυτή είναι η αστοχία προσωπικού που είπε ο κύριος Διακάκης. Ότι έπρεπε να τρέξει κάποιο από του άλλου να καθαρίσει τα λάδια για να μην αποσπαστεί η προσοχή του αφέτη. Αν ξεκινούσε όμω ο άλλο. Συγγνώμη. Εάν ο άλλο μήπω μπερδευόταν περισσότερο, αν έβλεπε και τον αφέτη και θα έφυγε πιο εύκολα. Η απουσία αφέτου είναι stop. Όχι, μισό. Η απουσία αφέτου είναι stop. Τέλος. Εξάλλου, ο αφέτης είναι ο πιο ειδικός για να δει, διότι δεν είναι μόνο να καθαρίσει τα λάδια, είναι και να υπάρχει μια ειδική σκόνη που τη ρίχνουν, διότι το λάδι και να το καθαρίσεις δεν φεύγει τελείως με το πανί. Χρειάζεται μια ειδική σκόνη. Αυτή είναι η δουλειά του αφέτη, διότι έχει στρωθεί κόλλα αυτό το σημείο, το είδατε, είναι πιο μαυρισμένο στην εκκίνηση. Έχει στρωθεί κόλλα. Πρέπει ο αφέτης να ελέγξει εάν μετά το καθαρισμό των λαδιών χρειάζεται και μια ειδική ουσία για να φύγει τελείως το υπόλοιμα του λαδιού. Δηλαδή, μόνο ο αφέτης μπορεί. Ο αφέτης σκουπίζει, σφουγγαρίζει, τελειώνει και λέει. Αν προσέξατε, ο αφέτης κάθεται σκυφτός πάνω από το συγκεκριμένο μπράβο και σκουπίζει και θέλει να δει από κάτω τι γίνεται. Είστε άνθρωπος που έχετε τρέξει σε αγώνες αυτοκινήτου μηχανής, δεν είστε μόνο διοργανωτής αγώνων. Νομίζω ότι είναι αστείο να μην υπάρχει προσωπικό για τον καθαρισμό των λαδιών. Μισό λεπτό. Υπήρχε και υπήρχε έγινε ένα λάθος. Τότε αυτό φταίει που δεν ήταν στη θέση του, συγγνώμη. Δηλαδή φταίει ο άνθρωπος που αντί. Διότι ο αφέτης θα μπορούσε να είναι στη θέση. Να του κάνει νόημα, κάτσε. Καταρχάς, γιατί τους άφησε. Γιατί τους άφησε να πάρουν θέση? Δεν τους ειδοποίησε και δεν τους άφησε. Ήρθαν από μόνοι τους. Ακριβώς. Αφού τους είδε ότι δεν έπρεπε να γυρίσει και να τους πει πίσω, δεν σε έδωσε αυτή τη θέση. Κύριε Ντραντα, όπως βλέπουμε στο βίντεο, δεν προλαβαίνει να πει τίποτα ο άνθρωπος. Το ίδιο ο πίσω οδηγός, ο δεξής οδηγός τέλος πάντων, και ο αγώνας έχει διακοπεί. Μην μπερδευόμαστε. Γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν φωτοκύτταρα, δεν υπάρχει αφέτης.
δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε το αδικαιολόγητο από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν βλέπει αφέτη, δεν βλέπει πίσω κύτταρα και ξεκινάει. Δεν μπορούμε να ρίξουμε ευθύνες στον αφέτη επειδή καθαρίζει την πίστα. Δηλαδή, πρώτη φορά στη ζωή του θέλεις να μου πεις, δηλαδή, δίνεις την εμπειρία ενός. Ένα πέρασμα δηλαδή που είναι σωστό. Και το δεύτερο δεν ξέρει δηλαδή. Όχι, όχι, να σου συμφωνώ σε πολλά πράγματα μαζί σου, αλλά συμφωνώ ότι αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να έχει παρακολουθήσει το briefing οδηγών, το οποίο λέει ξεκάθαρα ο αφέτης ότι θα με κοιτάτε στα μάτια και όταν θα σας δώσω εγώ εντολή θα πρέπει να ξεκινήσετε. Σε αυτή την περίπτωση δεν έδωσε καμία εντολή, συμφωνώ μαζί σου σε πολλά πράγματα. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εδώ πέρα, και αυτό θέλω να πω κλείνοντας, γιατί βλέπω θα κλείσει η τέτοια, ούτε σαν συνήγορος του κυρίου Διακάκη ούτε τίποτα. Εγώ είμαι αγωνιζόμενος και θα συνεχίσω να τρέχω. Θέλω σίγουρα καλύτερη ασφάλεια αγώνων, σίγουρα γίνανε κάποια λάθη. Από εκεί και πέρα, στην ευθύνη του συμβάν, εγώ ήρθα να μιλήσω, γιατί ήμουν ακριβώς από πίσω, σαν αυτόπτης μάρτυρας. Το συμβάν έγινε επειδή έγινε ένα λάθος από το συγκεκριμένο οδηγό, το Μανώλη Ξαγοράκη. Δεν υπήρχε αφέτης, δεν υπήρχε φωτοκύτταρο, είχε διακοπεί αγώνας και όμως εκείνος ξεκίνησε. Λάθη όλοι καταλογίζουμε σε πολλούς ανθρώπους και είναι πολύ εύκολο. Μισό λεπτό. Είστε ασφαλισμένοι. Υπάρχει υποχρεωτική ασφάλεια την ώρα που τρέχετε σε ένα τέτοιο αγώνα? Εννοείται από την οργάνωση. Ναι. Υποτίθεται ότι λένε ναι. Είμαστε ασφαλισμένοι. Εμείς κάποιο χαρτί στα χέρια μας δεν παίρνουμε. Μα κάτσε. Υπάρχει δηλαδή. Υπάρχει. Αν δεν πιστεύεις στην ομοσπονδία σου που σου δίνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο ίντερνετ, με συγχωρείς. Ποιο ίντερνετ? Δεν σου δίνει το ασφαλιστήριο. Παίρνω εγώ στα χέρια μου. Δεν είναι ενημερωμένο στο site της Ομοσπονδίας. Δεν υπάρχει. Παίρνω εγώ κάτι στα χέρια μου που να μου αποδεικνύει ότι είμαι ασφαλισμένος. Τότε άμα δεν είσαι ασφαλισμένος. Εγώ πληρώνω δηλαδή κάτι. Να σου πληρώνω. Ένα λεπτό θα το λύσουμε απλά. Δηλαδή το παιδί που σκοτώθηκε και το παιδί που τραυματίστηκε σοβαρά θα πληρώσουν κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες? Στην προπόνηση υπάρχει ασφάλιση προς τρίτους. Στον αγώνα υπάρχει ασφάλιση προς τρίτους πάλι και προσωπική ευθύνη η οποία είναι. Τώρα λοιπόν που είδατε μηδαμινή. Στην προπόνηση λοιπόν επειδή σκοτώνονται άνθρωποι θα έπρεπε να υπάρχει και ασφάλιση για τους, για τους συμμετέχοντες. Ναι. Αυτό φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε. Ναι. Όπως αντιλαμβάνεστε ότι είναι αστείο να έχεις ένα ασθενοφόρο όταν τρέχουν δύο άνθρωποι. Ναι. Που μπορεί να συνεχιστούν και μεταξύ. Να κάνω και εκεί μια ερώτηση. Σε ένα αγώνα ταχύτητας που ξεκινούν στην εκκίνηση 30 άνθρωποι, 30 μοτοσυκλέτες, θα έπρεπε να υπάρχουν 30 ασθενοφόρα? Όχι, δεν σας είπα αυτό. Σας είπα ότι τουλάχιστον. Την αναλογία πέστε μου. Δηλαδή εσείς. Εμείς έχουμε maximum συμμετεχόντων 2 άτομα. Ναι. Και έχουμε ένα στενοφόρο. Μισό. Όταν ξεκινάνε 30 άτομα με μια λογική αναλογία. Μπορεί να πάρει 2 άτομα. Είναι έναν όμως εδώ. Διάλεξε. Γιατί δεν είχε τραπέζι. Δεν ξέρω γιατί. Πέστε μου, πέστε γιατί, μου. Γιατί πείτε στον γιατρό που ρωτάει, ναι. Ένα ασθενοφόρο παίρνει 2, γιατί δεν πήρε 2 και τους 2. Δεν το ξέρω αυτό, γιατί δεν ήμουν όταν πήγε το ασθενοφόρο. Εγώ το ερώτημά μου το αμέσως, εάν στον τράξτερ που εμπλέκονται το πολύ 2 άτομα συγχρόνως, πρέπει να έχει 2 ασθενοφόρα, πέστε μου σε ένα αγώνα ταχύτητος που έχει και στροφές και είναι και πολύ πιο εύκολο να πέσει κάποιος. Και ξεκινάνε 30 σε μια κατηγορία που είναι, θα έλεγα, ένας μέσος όρος σε μια κατηγορία. Πόσα ασθενοφόρα έπρεπε να υπήρχαν? Αν είσαι στην Ελλάδα, κανένα. Αν είσαι στο εξωτερικό, 10. Εδώ, αν πάτε σε αγώνες ποδηλατικούς, υπάρχουν πάνω από 10 ασθενοφόρα. 10 λοιπόν για 30 είναι 1:3. Η δική μας αναλογία ήταν 1:2. Όχι, δεν είμαι, ακούστε κάτι. Δεν μετράτε με αναλογίες και διακάκεις ανθρώπινες. Ανταυτού νομίζω ότι πρέπει να εκφράσετε. Μακάρι να βάλουν στους αγώνες το όριο των 2 ασθενοφόρων. Οφείλετε να εκφράζετε τα συλληπιτήριά σας για αυτό που συνέβη. Γιατί εγώ εκφράζω και τα έχω εκφράσει ήδη πολλές φορές τα συλληπιτήριά μου για αυτό που συνέβη στην οικογένεια. Έχουμε γράψει και έχουμε απαντήσει και στο ίντερνετ και άλλη μια φορά. Εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και ταχύ ανάρρωση στον Ξαγοράρη. Αλλά θέλω να πω το εξής. Μην γίνεται μια οργάνωση που ακολουθούν, βλέπουν όλα τα καλά και μπορεί να γίνουν κάποιες ελλείψεις, διότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε σε έτοιμες πίστες που να μην έχουμε, που να έχουμε κάποια πολύ λίγα πράγματα να κάνουμε. Εμείς ένα σκέτο διάδρομο το φτιάχνουμε πίστα και αν γίνονται κάποιες παραλήψεις γίνονται ακριβώς γι' αυτό που δεν υπάρχει μια μόνη πίστα να μπορούμε και εμείς να κάνουμε απόλυτα σωστά τη δουλειά μας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας όλους και πάμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι. Γιατί συγγνώμη, δηλαδή. Τρέχετε σε αγώνες? Τρέχετε, έχετε εμπειρία? Όχι, αλλά να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι, ένα λεπτό τώρα. Κούρσα. Εδώ τώρα γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και ο οποίος μηχανοκίνητος αθλητισμός στείνεται ως περιοδεύον θίασος ad hoc σε μια
γυμνή, σε ένα γυμνό αεροδιάδρομο, ο οποίος αύριο δεν ξέρουμε τι θα είναι, το ελληνικό, λέμε σήμερα ότι είναι ένας χώρος φάντασμα. Μάλιστα. Θα γίνει πάρκο, θα γίνει κάτι. Οι άνθρωποι of the record στείλουν μια ολόκληρη πίστα. Αυτό για μένα μου δείχνει ένα αριστεχνισμό, όχι για τη διοργάνωση, για το όλο πακέτο που λέγεται μηχανοκίνητος αθλητισμός. Γι' αυτό άλλωστε. Δεν υπάρχει και η έννοια του κύρους και όταν γίνεται περιφερειάρχες. Ένα λεπτό. Πρέπει να υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση. Και πόσο γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν πίστες. Μόνιμη εγκατάσταση. Πρέπει δηλαδή, εγώ νομίζω ότι το σημερινό θέμα και ο άδικος χαμός του παιδιού πρέπει να βγάλει ένα συμπέρασμα ότι εδώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτός ο χώρος. Δεν είναι μόνο για να βγάζει την καψούρα του καλά. Κάποιος. Ο άδικος χαμός μπορούσε να γίνει και σε μια κανονική πίστα ναι. με το. Ναι, ναι, αλλά είναι άδικος χαμός. Σας παρακαλέσω να κλείσουμε εδώ για να πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί δεν έχουμε χρονικά περιθώρια. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Στην εκπομπή λοιπόν Κίτρινος Τύπος, 9 Δεκεμβρίου, κυρίες και κύριοι, φιλοξενήσαμε για πρώτη φορά τον συνταξιούχο καθηγητή Νίκο Φαμίση, φυσικό, ο οποίος κατήγγειλε για χρηματισμό γνωστό ζεύγος δικαστών χωρίς να αναφερθούν τα ονόματά τους. Οι δικαστές μας έκαναν αγωγή, στην οποία αναφέρουμε μεταξύ άλλων ότι τους φωτογραφίσαμε. Πρόκειται για τον πρόεδρο εφετών Λάρισας Γιώργο Αποστολάκη, αλλά και τη σύζυγό του εφέτη Λαμίας Θόμη Πατρώνα, οι οποίοι καταγγέλλονται για χρηματισμό. Συγκεκριμένα, ο καθηγητής Νίκος Φαμίσης κατήγγειλε ότι ο Γιώργος Αποστολάκης πήρε 500.000 προκειμένου να συντάξει ένα πλαστό αντέγραφο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε δίκη που πρόεδρος ήταν η Θόμη Πατρώνα. Αυτή είναι η ισχυρισμή του κυρίου Αποστολάκη, τους οποίους εμείς δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε. Η εφέτης όμως από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, πήρε 50 εκατομμύρια, η σύζυγός του δηλαδή, για να βγάλει μια απόφαση για την ίδια υπόθεση που είχε να κάνει με μετοχές της ξενοδοχειακής επιχείρησης που διατηρούσαν τα αδέρφια Φαμίση στην Καλαμπάκα. Δηλαδή, διένεξη δύο αδερφών, τριών αδερφών για το ξενοδοχείο. Το πρώτο δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε. Το δεύτερο όμως, χωρίς να το υιοθετούμε, το υποστηρίζουμε ως θέμα για τον απλούστο λόγο, διότι ο ένας εκ των αδερφών ξενοδόχων στο βιβλίο εισόδων-εξόδων του ξενοδοχείου έγραψε με το γραφικό του χαρακτήρα, χειρόγραφα, ότι και από τα έσοδα του ξενοδοχείου και 50 εκατομμύρια στην κυρία Πατρώνα με το όνομά της για την υπόθεση. Ο αδερφός όταν το είδε αυτό, ο οποίος είδε και τη σκηνή του χρηματισμού, δηλαδή τη δικαστή με μια φίλη της να έρχονται σε μια εκδήλωση και να φεύγουν από την πίσω πόρτα. Το βιβλίο εισόδων εξόδων. Ορίστε. Περιμένω της εφορίας. Το. Πέρασε λες, χρηματισμό. Όχι, το βιβλίο εισόδων εξόδων του ξενοδοχείου. Άτυπο, ναι, το οποίο γράφαν αυτοί τα έσοδα-έξοδα στο ξενοδοχείο. Τα τευτέρια τους που λέμε. Λοιπόν, ο Φαμίσης ο καθηγητής είδε να μπαίνουν οι δεσμίδες από τα 5.000 μέσα στις τσάντες και να τα παίρνει, όπως μας είπε εδώ σε προηγούμενη εκπομπή, η δικαστής με μία φίλη της. Πήραν τις τσάντες και έφυγαν από την εκδήλωση. Πήγε στον αδερφό του, είπε τι είναι αυτά, λεφτά πολλά, αυτός του είπε γι' αυτό έχουμε το ξενοδοχείο και τον έβαλε να υπογράψει επάνω στη σημείωση, στην υποσημείωση ότι δώσαμε και 50 εκατομμύρια στην Πατρώνα με το όνομά του και το επώνυμό του. Για είναι, να είναι έγκυρο αυτό το χαρτί και αυτό το χαρτί πήρε και προσκόμισε σε εμάς. Καθώς το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη, όλο και περισσότερα στοιχεία για το ζεύγος Πατρώνα Αποστολάκη έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις εκπομπές. Στην προηγούμενη εκπομπή δείξαμε πως ο Γιώργος Αποστολάκης αγόρασε οικόπεδο στα Τρίκαλα μεγάλης έκτασης, αλλά δήλωσε το αφημί του πατέρα του, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Επίσης, η Θόμη Πατρώνα αγόρασε περιοχή στη Φθιώτιδα έναντι 2 εκατομμυρίων δραχμών, ενώ η ΔΟΗ Λαμίας την εκτίμησε στο συμβόλαιο 4,5 εκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή, φαντάζεστε ποτέ ότι η εμπορική αξία ήταν το ίμιση της αντικειμενικής εκείνη την εποχή, το 1979. Αυτά δεν συνέβαιναν ούτε στο καλύτερο όνειρο, έτσι, διότι τότε η εμπορική αξία ήταν πολύ μεγαλύτερη και η αντικειμενική ήταν πολύ μικρότερη, το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει σήμερα με την απαξίωση των ακινήτων. Επίσης, το όνομα της Θόμης Πατρώνα αναφέρεται στο παραδικαστικό νούμερο 2. Και όταν λέμε το παραδικαστικό νούμερο 2, το όνομά της περιέχεται σε καταγεγραμμένες συνομιλίες που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για το λεγόμενο παραδικαστικό κύκλωμα ή άλλως μαφία των ακινήτων. Το κουβάρι ξετυλίγεται τον Οκτώβριο του 9, όπου ο δικηγόρος Δημήτρης Παρασκευόπουλος, που εργαζόταν για λογαριασμό του κυκλώματος, αποφασίζει να σπάσει τη σιωπή του. Πάμε πρώτα να δείτε το πρώτο βίντεο
και μετά να πάμε στο επόμενο. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2013, η εκπομπή «Κίτρινος Τύπος» φιλοξένησε τον συνταξιούχο καθηγητή Νίκο Φαμίση, ο οποίος κατήγγειλε τον χρηματισμό δύο ανώτατων δικαστικών λειτουργών, προκειμένου να βγάλουν απόφαση η οποία ευνοούσε τον ίδιο, αλλά και τον έναν αδελφό του. Ο Νίκος Φαμίσης, μαζί με τα αδέλφια του, διατηρούσαν ξενοδοχειακή μονάδα στην Καλαμπάκα, και όπως ανέφερε, γνώρισε την ανώτατη δικαστική λειτουργό που κατήγγειλε όταν εκείνη πήρε χρήματα προκειμένου να μεροληπτήσει σε εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος του ενός εκ των τριών αδελφών για να αποχωρήσει από την επιχείρηση. Την πρώτη εκπομπή ποτέ δεν αναφέρθηκαν τα ονόματα των δικαστών. Οι ίδιοι δικαστές όμως έκαναν αγωγή προς τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, προς τον καταγγέλλοντα, αλλά και προς τον δημοσιογράφο της εκπομπής, στην οποία αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι έγινε συκοφαντική διαπόμπευση μέσω φωτογράφησης. Πρόκειται για τον πρόεδρο εφετών Λάρισας Γιώργο Αποστολάκη, αλλά και τη σύζυγό του εφέτη Λαμίας, Θόμη Πατρώνα. Ο Γιώργος Αποστολάκης είναι ο δικαστής που έριξε ισόβια στον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, ενώ δίκασε και τον διαβόητο επιχειρηματία Μάρκο Καραμπέρι. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο Νίκος Φαμίσης, ο Γιώργος Αποστολάκης πήρε 500.000 δραχμές προκειμένου να συντάξει ένα πλαστό αντέγραφο το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Την υπόθεση εκδίκασε η Θόμη Πατρώνα, η οποία σύμφωνα με τον Νίκο Φαμίση, παραμονή πρωτοχρονιάς του 1997, πήρε 50 εκατομμύρια δραχμές σε συνάντηση που έγινε στο ξενοδοχείο. Στη συνάντηση ήταν παρόν και η γραμματέας της, Αθηνά Πετσέτα, ενώ τα χρήματα τα έδωσε ο αδελφός του, Χρήστος Φαμίσης. Μάλιστα, στις χειρόγραφες σημειώσεις των εσόδων-εξόδων του ξενοδοχείου, ο Χρήστος Φαμίσης φέρεται να έχει γράψει αλλά και υπογράψει ότι τα χρήματα δόθηκαν στη δικαστή. Και ενώ το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη, στην περασμένη εκπομπή παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία για το ζεύγος Πατρώνα Αποστολάκη. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Αποστολάκης, σε αγορά οικοπαίδου που έχει κάνει στην περιοχή των Τρικάλων, έχει δηλώσει το αφημί του πατέρα του, ο οποίος δεν βρίσκεται εν ζωή. Επίσης, η Θόμη Πατρώνα εμφανίζεται να αγοράζει οικόπεδο στη Φθιώτιδα έναντι 2 εκατομμυρίων δραχμών, ενώ στο συμβόλαιο η ΔΟΗ Λαμίας εκτιμά το ίδιο οικόπεδο 4 εκατομμύρια δραχμές. Εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντως έχει και το γεγονός ότι το όνομα της εφέτη αναφέρεται στο παραδικαστικό κύκλωμα νούμερο 2 που έγινε γνωστό ως η μαφία των ακινήτων. Στην αγωγή λοιπόν οι κύριοι δικαστές αυτοί οι οποίοι ενοχλήθηκαν μας οδηγούν στο πρετόριο με επισπεύδουσες διαδικασίες για να δικαστούμε σε 2 μήνες. Νόμος περί τύπου προβλέπει πιο σύντομες διαδικασίες. Δεν είμαστε περί τύπου, είμαστε τηλεόραση. Δεν είμαστε εφημερίδα. Όχι, στον ίδιο, στο ίδιο παγκόσμιο. Είναι ίδιο καθεστώς. Όχι, όχι, δεν, έχει, δεν είναι ίδιο καθεστώς. Άλλη παραγραφή είναι για τις εφημερίδες. Όχι, όχι. Άλλο για τα αδικήματα τα τηλεοπτικά. Όχι, 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 όλα αλλά, τα ίδια είναι αυτά. Ναι, εσείς λέτε όχι σε αυτό που κάνετε στους καμπλή κάθε μέρα. Περιμένετε ένα λεπτό. Να σας πω, έχετε δικάσει αγωγή σε 2 μήνες. Δεν ντρέπεστε που το λέτε αυτό. Πείτε μου πρωτοδικείο. Κανονικά προβλέπει. Θα έκανε τις προτίμησεις. Ναι, έκανε. Κανονικά. Και είναι δεκτή, είναι ντροπή αυτό. Επιτρέπεις, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το αφήνετε και του. Κανονικά ο νόμος προβλέπει δικάσιμο εντός μηνός, αλλά μια αναβολή εντός μηνός και απόφαση εντός μηνός. Άλλο το ότι δεν τηρείται πολλές φορές. Μέτρηση προτίμησης. Τηρείται για κανένα χριστιανό. Μέτρηση προτίμησης. Και εγώ για να απλό πολίτη με νόμο με τον νόμο περιτύπου έχω πάρει δικάσιμο σε 2 μήνες. Ναι. Γιατί πάλι με το περιτύπου σου λέω. Δεν ξέρω πώς ξέρετε εκεί μέσα. Εγώ ξέρω ότι οι Έλληνες πολίτες περιμένουν 1 και 2 χρόνια. Ναι, ως τα περιτύπου. Ο τύπος δικάζεται και στους 7-8 μήνες. Το περιτύπου είναι η συντομότερη διαδικασία. Είναι συντομότερη. 7-8 μήνες είναι και τώρα. Ρε, αύριο μπορούν να μας δικάσουν με τον κύριο αυτό να τελειώνουμε. Αλλά. Εντάξει, σου λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα παράνομα το αντίθετο. Ακούστε κάτι. Αυτή η συναδελφικότητα, η κακώς εννοούμενη. Και αυτή η συνωμοτικότητα των ένθεν κακήθεν της έδρας, γιατί κακά τα ψέματα τους φοβάσαι. Τώρα δεν το λες για εμάς αυτό. Όχι, αλλά... την έδρα λέει που έδωσε αυτό. Ναι, αλλά... και... δεν γίνεται όμως. Εσείς μπορεί να είστε παραλέοι δικηγόροι, αλλά οι περισσότεροι... δεν είμαστε δικηγόροι μας. Ναι, οι περισσότεροι κάνουν δημόσιες σχέσεις με τους δικαστές. Εγώ όταν κάθομαι στο σκαμί που κάθομαι κάθε μέρα... λέω λοιπόν ότι δεν τους εμπιστεύομαι και ότι λίγοι είναι οι έντιμοι δικαστές. Όπως είναι λίγοι οι καλοί άνθρωποι στον πλανήτη και λίγοι είναι οι καλοί γιατροί και λίγοι είναι και οι καλοί δικηγόροι. Οι δικαστές βγάζουν καλές αποφάσεις.
Τι λέτε μόνο. Κάνε καλέ αποφάσει. Σοπα, τι καλέ αποφάσει. Τι καλύτερότερε. Λοιπόν, ακούστε. Ποιοτικά χαρακτηριστικά ελληνική δεν μπορεί το να είναι. Το όνομα τη εφέτη Λαμία στο ΜΑΗ Πατρώνα περιέχεται σε καταγεγραμμένε. Αυτοί οι δικαστέ λοιπόν, οι δικαστέ οι οποίοι μα πήγαν με διαδικασία εξπρές να μα δικάσουν. Όταν πήγε ο Χριστιανός εκεί και τους είπε «Γέλατε εδώ ρε, πήρατε 50 εκατομμύρια και είναι καταγεγραμμένο μέσα στο βιβλίο». Εσιώπησαν. Δεν τον βούτυξαν να του πούν «50 εκατομμύρια, ποιος τόλμησε να γράψει για την τιμή μας τέτοιο πράγμα σε το χαρτί του ξενοδοχείου. Φέρτε τον εδώ να τον κρεμάσουν ανάποδα». Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Άλλο. Τι. Δηλαδή αν εγώ γράψω για σένα ότι σου έδωσα 50 εκατομμύρια είναι σίγουρο την αλήθεια. Όχι, αλλά δεν θα σε φάω ζωντανό. Εντάξει, αλλά άλλο αυτό. Και δεν ξέρω θα γίνει, είναι, δηλαδή. Θα σε αφήσω αυτό. Να γράψει εσύ δηλαδή, ότι θες ένα βιβλίο είναι για μένα. Είναι ο λόγος κάποιου. Για γράψε για τον Ανεβλαβή ότι πήγε στο νοσοκομείο και σου πήρε λεφτά. Τι να τον κάνεις γιατρέ, να τον ξεσκίσει. Εντάξει, αυτό πες συμφωνούμε. Αλλά... Όχι. Αυτό θα... είναι γεγονός. Αλλά έτσι, που είστε δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Δηλαδή. Αλλά θα... δεν την βγάλετε καθόλου. Θέλω να πω ότι από ευτυχία θα έπρεπε. Ακούστε τώρα. Το όνομα τη κυρία Στομαή Πατρώνα περιέχεται σε καταγεγραμμένες συνομιλίες που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία για το λεγόμενο παραδικαστικό κύκλωμα, καταγεγραμμένες από την ΕΕΠ, όχι από εμάς. Παλιότερα. Το κουβάρι ξετυλίγει τον Οκτώβριο του 2009, όπου ο δικηγόρος Δημήτρης Παρασκευόπουλος, που εργαζόταν για λογαριασμό του κυκλώματος, αποφασίζει να σπάσει τη σιωπή του. Ειδικότερα στο διάστημα από 27 Απριλίου του 2010 έως 14 Ιουνίου του 2010, ο Γιωσάκης, ο γνωστός Γιωσάκης του παραδικαστικού και ένας πρώην συνεργάτης του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστόδουλου είχαν διάφορες τηλεφωνικές συνομιλίες για μια δίκη που θα γινόταν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λαμίας. Ποια ήταν η δίκη? Κατηγορούμενος ήταν ένας παπάς ο οποίος είχε επιχειρήσει να πουλήσει στη Λαμία μια ανεκτήμητης αξίας εικόνα που είχε κλέψει από την Μύκονο. Όλοι καλοί άνθρωποι σε μένα πέφτουν. Ο παπάς είχε πάρει μια ανεκτήμητη και οι άλλοι πήγαιναν να γλιτώσουν τον παπά, ρε. Αντί να τον ξυλώσουν και να τον ξυρίσουν, κοίταγαν να γλιτώσουν τον παπά. Σύμφωνα με τις συνομιλίες που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, στις 13 Φεβρουαρίου, ο Σταύρος Γεωργιτσογιαννάκος επικοινωνεί με μια γνωστή του κατηγορούμενου ιερέα και τη ζητά να γράψει τη σύνθεση της έδρας που θα την δικάσει. Θα δικάσει τον παπά. Μεταξύ των τριών ονομάτων που της δίνει είναι και αυτό της κυρίας Πατρώνα, η οποία θα ήταν και η πρόεδρος της έδρας. Για πάμε να το δούμε. Τον Οκτώβριο του 2009 άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι μιας υπόθεσης που ονομάστηκε παραδικαστικό κύκλωμα 2 ή αλλιώς η μαφία των ακινήτων. Ήταν η περίοδος που ο δικηγόρος Δημήτρης Παρασκευόπουλος, ο οποίος εργαζόταν για λογαριασμό του κυκλώματος, αποφάσισε να συνεργαστεί με τις αρχές και να αποκαλύψει τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότερες από 92.000 ώρες συνομιλιών που καταγράφηκαν από τις αρχές κατέδειξαν τις δραστηριότητες της οργάνωσης ακριβώς όπως είχε περιγράψει ο βασικός μάρτυρας. Αν κάποιος παρατηρήσει προσεκτικά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος, θα διαπιστώσει ότι σε κάποιο σημείο τόσο ο πολιτικός μηχανικός Σταύρος Γεωργιτσογιαννάκος όσο και ο διαβόητος αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Γιωσάκης αναφέρονται στην εφέτη Λαμίας στο ΜΑΗ Πατρώνα. Ειδικότερα, στο διάστημα 27 Απριλίου 2010 έως 14 Ιουνίου 2010, ο Γιωσάκης και ένας επικοινωνιολόγος είχαν διάφορες τηλεφωνικές συνομιλίες για μια δίκη που θα γινόταν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λαμίας. Κατηγορούμενος ήταν ένας ιερέας, ο οποίος είχε επιχειρήσει να πουλήσει στη Λαμία μια εικόνα ανεκτήμητης αξίας που είχε κλέψει από εκκλησία της Μυκόνου. Σύμφωνα με τις συνομιλίες που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, στις 13 Φεβρουαρίου 2010, ο Σταύρος Γεωργιτσογιαννάκος επικοινωνεί με μια γνωστή του κατηγορούμενου ιερέα και τη ζητά να γράψει τη σύνθεση της έδρας που θα το δικάσει. Μεταξύ των τριών ονομάτων που της δίνει είναι και αυτό της κυρίας Πατρώνα, η οποία θα ήταν και η πρόεδρος της έδρας. Μάλιστα, τη ζητά να μεταφέρει στο κατηγορούμενο ότι και τα τρία πρόσωπα είναι συγγενείς και είναι εντάξει. Στις 23 Φεβρουαρίου 2010, και ενώ έχει παρέλθει η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης του ιερέα, ο Σταύρος Γεωργιτσογιαννάκος επικοινωνεί εκ νέου με τη γνωστή του κατηγορούμενη ιερέα και τη ζητά να τον προσεγγίσει και πάλι και να του πει ότι η απόφαση έχει βγει και θα δικαστεί. Κατά τη νέα δε εκδίκαση της υπόθεσης, τον Ιούλιο, ο Γεωργιτσογιαννάκος λέει ότι θα είναι τα ίδια πρόσωπα στην έδρα για τα οποία λέει χαρακτηριστικά. Δεν είναι καμία παπαδοπέδη, δεν είναι καμία που να πιστεύει, έχουν αντιπάθεια γενικά σε αυτό το πράγμα. Πιστεύουν μόνο σε ένα πράγμα, στο χρήμα.
Μάλιστα, συνεχίζει λέγοντας ότι αν και εφόσον θέλει ο Ηρέας να συνεργαστεί μαζί τους, δεν θα χρειαστεί ούτε δικηγόρο και θα καθαρίσει. Δείτε το! Την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 23 Φεβρουαρίου 2010, ο Γιώργης Τσογιαννάκος επικοινωνεί και πάλι με τη γνωστή του ιερέα και τη ζητά να μεταφέρει στο κατηγορούμενο ότι τα κορίτσια είπαν ότι έχουν αυτή την υπόθεση του παπά και από το να τον χ**ουν, καλύτερα να τον κάνουν καλά, αλλά να πληρωθούν. Δείτε το! Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 28 Απριλίου 2010, ο Ιάκωβος Γιωσάκης δέχεται μία κλήση από ένα άλλο άτομο, το οποίο το αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος ιερέας τον είδε στη Λαμία. Τότε ο Γιωσάκης παραδέχεται ότι είχε πάει στην πρόεδρο που βρίσκεται στη Λαμία, καθώς όπως λέει είναι φίλη του, ενώ λίγο παρακάτω, εφιστώντας την προσοχή του Καλούντα, αναφέρει: «Εγώ έτυχε να πάω τότε τη φίλη μου, που προεδρεύει εκεί πέρα, γιατί θα βοηθήσουμε το άλλο παιδί». Πρέπει να σημειωθεί ότι η υπόθεση του λεγόμενου παραδικαστικού νούμερο 2 εξακολουθεί να λιμνάζει μέχρι και σήμερα στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης. Αρχικά τη χειριζόταν ο εισαγγελέας εφετών κ. Σίδωρος Δογιάκος, ενώ τώρα η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του εφέτη ανακριτή Νικήτα Χριστόπουλου. Πάντως, στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης, ο κ. Δογιάκος είχε ζητήσει από την κυρία Πατρώνα να καταθέσει σχετικά με τα όσα αναφέρουν τις συνομιλίες. Αίσθηση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι αν και η κυρία Πατρώνα κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει τον Ιάκωβο Γιωσάκη, εν τούτης δεν κινήθηκε εναντίον του για τα όσα ανέφερε για αυτήν. Θα πάω και σε μια ενδιάμεση κατάσταση, όπου ένοχος ένοχον ούπι λένε, αλλά έχει την αξία του, την αξία της ως μαρτυρία, γιατί μετά θα πάμε σε κάτι άλλο που είναι πολύ χειρότερο και που δεν θα είναι ένας πρώην κρατούμενος φυλακές Τρικάλων, αλλά θα είναι ένας καθηγητής πανεπιστημίου για το ποιόν του κυρίου Αποστολάκη, του αυστηρού δικαστή που ρίχνει ισόβια. Ένας πρώην κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Τρικάλων επικοινώνησε με την εκπομπή, μας έδωσε το όνομα, το επώνυμό του, τη διεύθυνσή του και δεσμεύθηκε ότι θα είναι στη διάθεση της εκπομπής και της δικαιοσύνης η μαρτυρία του. Ακούστε λοιπόν. Αναφέρεται σε ένα περιστατικό στο οποίο μπλέκεται ο κύριος Αποστολάκης ως πρόεδρος εφετών Λάρισας. Όπως ανέφερε, όταν ο ίδιος βρισκόταν στις φυλακές για ανθρωποκτονία, στα 10 χρόνια έκανε αίτηση αποφυλάκησης, συγκεκριμένα το 1986. Τότε λοιπόν ο εισαγγελέας μέσα από τις φυλακές του ζήτησε 100.000 δραχμές, προκειμένου να βοηθήσει ο Αποστολάκης και να γίνει δεκτή αίτηση αποφυλάκησής του. Αρχικά ο πρώην κρατούμενος δεν έδωσε τα χρήματα, με αποτέλεσμα να μην γίνει δεκτή αίτηση. Στη συνέχεια έκανε έφεση. Πριν το δικαστήριο λοιπόν, δικηγόρος της Λάρισας του είπε πως πρέπει να δώσει τα 100.000 προκειμένου να καθαρίσει και να αποφυλακιστεί. Στη δεύτερη περίπτωση της έφωσης, σύμφωνα με τον ίδιο, θα καθάριζε ο Αποστολάκης. Έδωσε τα χρήματα και αποφυλακίστηκε. Και ο άνθρωπος αυτός είναι στη διάθεσή μας, εγώ επιφυλάσσομαι, γιατί πολλές φορές δικηγόροι λένε ότι ο δικαστής ζητάει 1.000.000, δώσ' τα λεφτά για να βγει η απόφαση. Και αν τους κάτσει η απόφαση, κρατάνε τα λεφτά εκείνοι. Αν δεν τους κάτσει, τα έχω δει αυτά τα έργα. Αν δεν τους κάτσει η απόφαση. Και δεν σημαίνει και ότι ό,τι λέει ένας ποινικός είναι αλήθεια. Μπορεί να θέλει να εκδικηθεί ένα δικαστή για χι λόγους. Όπως ας πούμε, συνήθως ό,τι λέει ένας πολιτικός δεν είναι ποτέ αλήθεια. Οπότε πιστεύετε λίγο τους ποινικούς και καθόλου τους πολιτικούς. Αυτό είναι το παξιωτικά. Αλλά ποινικός είναι άνθρωπος, δεν είναι. Ναι, αλλά ο άνθρωπος είναι έξω, είναι υπεύθυνος με το όνομά του, επώνυμό του. Έρχεται να δούμε το βίντεο, γιατί μετά θα πάμε στα χειρότερα. Μία μαρτυρία από έναν πρώην κρατούμενο των φυλακών Τρικάλων, στην οποία αναφέρεται το όνομα του Προέδρου Εφετών Λάρισας Γιώργου Αποστολάκη, φέρνει απόψε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή. Ο πρώην κρατούμενος, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την εκπομπή, αναφέρει ότι το 1986 εισαγγελέας αλλά και δικηγόρος του ζήτησαν 100.000 δραχμές προκειμένου να τα δώσουν στον Γιώργο Αποστολάκη για να βοηθήσει στην αποφυλάκησή του. Ο καταγγέλων, όπως ισχυρίζεται, αν και σε πρώτη φάση δεν έδωσε τα χρήματα, όταν είδε ότι του απέρριψαν την αίτηση αποφυλάκησης, τελικά τα έδωσε και αποφυλακίστηκε. Η μαρτυρία του σοκάρει.
Εσείς ήσασταν κρατούμενος στη φυλακή Τρικάλων. Ναι. Πότε? Ήμουνα από το 1976 μέχρι το 86. Για ποιο λόγο? Για ανθρωποκτονία. Στις φυλακές Τρικάλων. Ναι. Διαμέσου ένα δικηγόρο, ένα έναν και έναν Ιωάννη Σαγγιλέας αυτός. Όταν έφτασε για να κάνω την αίτηση για αναστολή, τότε μέσα στη φυλακή ξέρει ο ένας τον άλλον, με ποιο τρόπο και πώς και ποιοι τα παίρνουν, ποιοι δεν τα παίρνουν, πώς μπορείς να βγεις. Τώρα Ιούλιο-Αύγουστο κατέθεσα την αίτηση. Ποια αίτηση? Για να βγω έξω, για αναστολή. Είχατε εκτίσει την ποινή σας εσείς, 10 χρόνια? Όχι, είχα 18 χρόνια. Άρα 18 χρόνια ήταν η ποινή σας. Ναι, και... Και στα 10 ζητήσατε να βγείτε. Είχα μυρομίστια 7 χρόνια και ζητούσα να βγω. Μέσα στη φυλακή εγώ είχα μια εργασία ξυλουργείο που... Είχα στην κατοχή μου κάπου 15 άτομα που δουλεύανε. Και όταν έφτασε η ώρα για να φύγω, ήρθε ο ένας από αυτούς. Ποιος? Ο εισαγγελέας ήταν ο Ιωάννης. Πού ήταν εισαγγελέας αυτός? Εισαγγελέας Τρικάλων. Μάλιστα. Λοιπόν, με ζητούσαν χρήματα. Ποιος θα ζήτησε τα χρήματα, ο κύριος εισαγγελέας? Ναι, για να δώσει τον Αποστολάκη. Για να δώσει τον Αποστολάκη για να με βοηθήσει στην επιτροπή να με βοηθήσουν να βγω. Ο Αποστολάκης τότε ήταν πρόεδρος. Ήταν στο πρωτοδικείο. Και σας τα ζήτησε τα χρήματα, σας έκανε αυτή τη συζήτηση μέσα στη φυλακή? Ναι, στη φυλακή κάνεις επισκεπτήριο. Βγαίνει έξω ο διευθυντής και σε καλεί ο εισαγγελέας. Πόσα χρήματα σας ζήτησε? 100.000 δραχμές. Ποια εποχή ήτανε? Ήταν το 86. Εσείς τα λεφτά τα δώσατε στον εισαγγελέα που σας ζήτησε για τον κύριο Αποστολάκη? Τα έδωσα και μου απερίψαν την αίτηση. Είχα όλα τα δικαιολογητικά, τα πάντα. Είχα βγει από τη φυλακή με 13 εκατομμύρια δραχμές. Αυτά φαίνονται και στα βιβλία. Τα λεφτά αυτά από πού τα παίρνατε? Εμείς φτιάχναμε εργόχειρα στη φυλακή. Ό,τι εργόχειρο υπήρχε και εκθέσεις που κάναμε στην Αθήνα εδώ και είχα εισπρακτικό ποσόν και μας έπαιρνε η φυλακή 10% από αυτά που δουλεύαμε. Έδωσα διαμέσου ένα δικηγόρο. Αφού μου είπατε ότι δεν τα δώσατε τα λεφτά στον εισαγγελέα. Αφού ήταν απερίψανη μιλάμε. Τι θα έκανα? Τα δώσατε τα χρήματα σε ποιον δικηγόρο τότε? Από τα Τρίκαλα? Όχι, Λαρίσες. Αυτοί δουλεύαν όλοι, Τρίκαλα, Καρδίτσα, είχαν τη δύναμη είχε Αποστολάκης αυτός. Δεν μου λέτε, τα χρήματα τα δώσατε στο δικηγόρο? Ναι. Για να τα δώσει στον Αποστολάκη? Μπράβο. Πόσα χρήματα του δώσατε? 100.000. Και ήταν τότε επί εισαγγελέα στη Λάρισα. Αυτήν που με την απερίψανε, μου είπανε, είδες, άμα δεν δώσεις λεφτά δεν βγαίνεις. Μάλιστα. Και δώσατε τα χρήματα της 100.000 στον δικηγόρο? Ναι, στο και τα έδωσε στον Αποστολάκη. Και σε μία εβδομάδα, δύο, με βγάλανε. Ο Αποστολάκης ήταν φόβος και τρόμος στα Τρίκαλα. Αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πιπόνι. Αφού με το απερίψανε αυτοί στα Τρίκαλα, έκανα έφεση. Α, κάνατε έφεση. Και με βγάλανε. Ναι, αλλά τα 100.000 δραχμές πού τα δώσατε? Στο... Ναι, αλλά μισό λεπτό, ο Αποστολάκης πώς συνέβαλε στην αποφυλάκηση σας, αφού σας την απέρριψε στην αρχή? Αυτός με την απέρριψε. Και μετά κάνατε έφεση και πήγατε... Έρχεται ο δικηγόρος ο Ναι. Και μου λέει, δώσουμε 100.000, θα τηλεώνεις άμα θες να βγεις. Θα την κάνω μια έφεση. Και 100.000 τότε, ναι, ήταν πολλά λεφτά. Το ξέρω, αλλά στην έφεση δεν δίκαζε πάλι ο Αποστολάκης, ήταν ο Αποστολάκης στην έφεση. Στην έφεση όχι, δεν ήταν ο Αποστολάκης. Αλλά? Αυτός βοήθησε, ξέρω εγώ πως βοήθησε, πως τα καταφέρουν αυτοί. Σου είπε όμως, πρέπει όμως να τα λεφτά να τα πάρει ο Αποστολάκης. Ναι. Βρίσκονται και από το βιβλίο των φυλακών όταν κάνεις εισαγωγή χρημάτων ή εξαγωγή, γράφονται στο βιβλίο συμβάντων. Αυτός ο Αποστολάκης, ναι, πόσο μπορεί να κάνει πράγματα θαύματα. Επικίνδυνος άνθρωπος.
Εκείνη την εποχή ζητούσε 100.000. Μετά τι ζητούσε? Έχω κι άλλα ονόματα εγώ που πληρώσανε. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η υπόθεση, για ποιο λόγο? Φανταστείτε ο Αποστολάκης να μην έχει καμία σχέση με αυτό και να τα έχει πάρει ο εισαγγελέας και ο δικηγόρος. Εκεί θα έχουμε κι άλλο, κι άλλη παρέα. Αλλά είδαμε κάτι, εγώ παρακολούθησα λίγο τη συνομιλία. Λέει ότι έδωσε, λέει, 100.000, αλλά του απέρριψε την αίτηση. Όχι, όχι. Την πρώτη φορά και μετά έδωσε τη δεύτερη που δεν ήταν ο δικαστής που λέτε. Ναι. Άρα πού έμπλεκε το άνθρωπος εδώ? Ότι σας... Μα το εξήγησε. Δεν θέλετε να το ακούσετε εσείς? Μάλλον αισθάνεστε, είστε φύλλα προσκύμενος. Δεν είμαι φύλλα προσκύμενος. Είμαι άνθρωπος που δεν την ξέρω. Σε κανέναν. Απλά ακούω τι λέει. Εσείς είστε δηλαδή σε πληρώνα και με απορρίπτεις. Εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ότι μπορεί να συμβαίνει. Είπατε πάντως πριν κάτι που ισχύει δυστυχώς κάποιοι, όχι πολύ, κάποιοι κακοί συνάδελφοι. Πολλές φορές προκειμένου να δικαιολογήσουν συγκεκριμένες αμοιβές επικαλούνται. Πρέπει να συγγνώμη, γιατί έχουμε μια είδηση που τρέχει τώρα από το νέο σύνταξη ο Βασίλης Ζέρβας. Βασίλη, τι συμβαίνει? Λοιπόν, έχουμε το εξής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Κωνσταντίνου Σακά, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην οργάνωση συνωμοσίας πυρίων της Φωτιάς. Mm-hmm. Και αυτό γιατί παραβίασε τους περιοριστικούς όρους οι οποίοι είχαν τεθεί. Όπως ανακοινώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Καμηνίων, ο Κωνσταντίνος Σακάς δεν εμφανίστηκε μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, πριν από μια μισή ώρα, ενώπιον των αστυνομικών, παραβιάζοντας λοιπόν τους περιοριστικούς όρους που του είχαν τεθεί με την απολογία του στον ανακριτή. Οι περιοριστικοί όροι που του είχαν επιβληθεί ήταν οι εξής: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, 5.000 ευρώ τα οποία είχε καταβάλει, υποχρεωτική εμφάνιση κάθε Δευτέρα στο ΑΤΑΦ της περιοχής του και να μην έχει οποιαδήποτε επαφή ή επικοινωνία με τους συγκατηγορούμενους του. Να θυμίσω ότι στις 16 Ιανουαρίου οι αστυνομικοί είχαν ταυτοποιήσει, όπως είχαν ανακοινώσει, αποτύπωμά του μέσα στη Γιάφκα επί της οδού 25 Μαρτίου στο Χαλάνδρι. Ο Κωνσταντίνος Σακάς είχε συλληφθεί για πρώτη φορά στις 4 Δεκεμβρίου του 2010 έξω από, από μια αποθήκη στη Νέα Σμύρνη μαζί με τον Αλέξανδρο Μητρούσια. Παρέμεινε στη φυλακή 31 μήνες χωρίς δίκη. Γι' αυτό είχε προχωρήσει και σε μια απεργία πείνας, η οποία είχε διαρκήσει 38 ημέρες. Και έτσι το καλοκαίρι, το περασμένο καλοκαίρι, είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Έγινε κατανοητό. Επομένως, συμπέρασμα. Όπως λέει και ο Χριστόδουλος, ραντεβού στα γουναράδικα. Καλό βράδυ. Πάντως να σας πω κάτι. Εγώ ξέρετε βέβαια ότι γενικώς έχω μια αντιπάθεια και στην τρομοκρατία και στην αριστερά. Αλλά να είναι κάποιος 31 μήνες χωρίς δίκη στη φυλακή. Δεν είναι νομικός πολιτισμός. Υπόδικος. Υπόδικος δεν μπορεί να είναι 31 μήνες. Σωστό. Υπόδικος θα είναι 18 μήνες και αυτό είναι και φοβερή παραχώρηση της κοινωνίας. Δηλαδή, κανονικά υπόδικος, η λογική του νομικού πολιτισμού είναι όσο το δυνατόν λιγότερο. Λοιπόν, 31 μήνες. Αυτός λοιπόν συγκεκριμένα έπρεπε να είναι δικαστή. Είναι ανάγκη να εκφράσετε την απέχθεια στην αριστερά. Καλά, εντάξει. Για να... Όχι, αυτή την έχω γενικό, αυτό... Θα την αποβάλλετε. Δεν την αποβάλλω. Θα σας κάνει καλό, πιστέψτε. Αυτό είναι, δεν είναι απέχθεια από την αριστερά, ίσα-ίσα. Είναι μια λογική που νομίζω συνάδει με τον ευρωπαϊκό και ελληνικό δικαιωτικό πολιτισμό και έρχεται σε αντίθεση με απόψη ότι πρέπει να σταματήσουν οι άδειες, να αλλάξει η νομοθεσία όχι για τις άδειες. Όχι, άμα είναι εκτός αδικαστή, τούτου, αλλά αδικαστή. Εκτός τούτου αναπτύσσεται την περίοδο αυτή. Πάντως συμβαίνουν παράξενα πράγματα στον χώρο των φυλακών, των υποδίκων κλπ. Παράξενα πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Θυμίζω ότι ο Σαμαράς πριν από πολύ λίγο καιρό είχε μιλήσει για φυλακές υψίστης ασφαλείας που πρέπει να φτιάξουμε και να αλλάξουμε την νομοθεσία για τις άδειες επί ταχύρω. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα. Πάμε τώρα στο μεζέ. Οπα. Γιατί στα προηγούμενα που σας ανέφερα, για όλα τα προηγούμενα, ο κύριος Αποστολάκης, σύζυγός του, δεν αισθάνθηκαν ότι θίγεται η αξιοπρέπειά τους,
ο ένας να σου λέει πήρες 50 εκατομμύρια και άλλος σου λέει ότι το και το και έτσι και αλλιώς και να πεις τι γίνεται, με χώνει σε παραδικαστικό, συζητάνε τα κορίτσια, λέει δεν πιστεύουν σε Θεό, Χριστό και Παναγία, λέει, αλλά πιστεύουν στο Μαμονά, τόσα και τα διαβάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Και τους φώναξε ο κύριος Ντογιάκος εκεί πέρα και είναι ολόκληρη ιστορία. Σε φωνάζει ο Ντογιάκος για τέτοια υπόθεση σε παραδικαστικό και κλείνει το θέμα έτσι. Και εντάξει, δεν ξέρω τι συμπεράσματα έβγαλε ο κύριος Ντογιάκος, αλλά εσύ ως δικαστής καριέρας, δεν λες για φέρε μου εδώ αυτόν που είπε για μένα τέτοια πράγματα από το τηλέφωνο, του τραβήξω μια μήνυση τώρα να του φύγει η ψυχή. Έτσι δεν είναι το λογικό? Τσαντίζεσαι μόνο όταν τα βρίσκει ο Τριανταφυλόπουλος? Δίκη σκάνδαλο λέγεται αυτή στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος εφετών Λαρίσης Γιώργος Αποστολάκης, έτσι έμεινε στην ιστορία. Η δίκη αφορούσε τον νυν Μητροπολίτη Ελασσόνος, τον κύριο Βασίλειο, ο οποίος είναι και ασθενής από ό,τι γνωρίζω και το εύχομαι περαστικά, ο οποίος το 2005 προέβη στην κατεδάφιση τοξωτής κοινοστοιχίας στη Μονή Αγίας Τριάδας Λιβαδίου με αποτέλεσμα να εκδοθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας από όλους τους φορείς της περιοχής. Η καταγγελία προκάλεσε την παρέμβαση της 7ης εφορίας Βυζαντινών Μνημείων, η οποία αφού διαπίστωσε τις παραβάσεις του αρχαιολογικού νόμου, κίνησε τις διαδικασίες που προβλέπονται. Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη και η δίκη ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009 στο τριμελές εφετείο Λάρισας με πρόεδρο τον κύριο Αποστολάκη. Καθώς δεδομένου ότι υπάρχει ειδική δοσιδικία και το γνωρίζετε για τους Μητροπολίτες, μπορούν να δικάζονται σε πρώτο βαθμό από εφέτες. Και δικηγόροι το έχουν. Ο Μητροπολίτης κατηγορούνταν για παράβαση του αρχαιολογικού νόμου εξαιτίας των αλλοιώσεων που με βάση εντολές και τις διαθέσεις του επήλθαν στη μορφή και στη δομή της Βασιλικής Μονής Αγίας Τριάδας Λιβαδίου. Σοβαρό θέμα, πολύ σοβαρό. Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση των τεσσάρων πρώτων μαρτύρων, ενώ αμέσως μετά κλήθηκε ο τότε πρόεδρος του Εξοραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι μόλις ο μάρτυρας άρχισε να καταθέτει, υπήρξε μια έντονη φραστική αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Αποστολάκη και της εισαγγελέως της έδρας. Ενώ η εισαγγελέας ήθελε να εμβαθύνει στο θέμα και να εξαντλήσει τις ερωτήσεις ως δημόσιος κατήγορος προς τον μάρτυρα, ο κύριος Αποστολάκης τη διέκοπτε συνεχώς επιμένοντας σε μια τυπική και εξπρές εξέταση. Είναι γνωστές οι σχέσεις του κυρίου Αποστολάκη. Αυτό με... ποιος το λέει, Μαγκή? Ορίστε. Αυτά που μας λες τώρα, ποιος τα λέει? Οι άνθρωποι του συλλόγου. Να. Του συλλόγου που ήταν εκεί. Αυτά είναι... Ναι. Αυτό είναι λίγο το να λένε οι άνθρωποι του συλλόγου. Θα δείτε τι έγινε μετά. Γιατί τα υπόλοιπα είναι σε έγγραφα. Πάντως είναι διευθυντικό δικαίωμα. Ο πρόεδρος διευθύνει τη διαδικασία και έχει το δικαίωμα, αν κάποιος επεκτείνεται σε πράγματα από τα οποία μπορεί να έχουν ήδη ερωτηθεί, μπορεί να διακόπτει και τις ερωτήσεις. Αλλά δεν μπλακώνονται εύκολα. Ο και αυτό μπορεί να γίνει. Με την εισαγγελία. Μπορεί να υπάρξει και σε μια ζωντανή διαδικασία και αυτό μπορεί να υπάρξει. Υπάρξει μια ένταση. Δεν είναι δηλαδή ενώ κάτι παράξενο αυτό. Όταν μάλιστα διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ηγούμενο συμβούλιο, καθώς ο νόμος ορίζει ότι χρειάζονται 5 μοναχές τουλάχιστον για να εκλεγεί ηγουμένη, και ο καθένας με μία ηγουμένη λέει ότι έχει ηγούμενο συμβούλιο, αυτός και ο εαυτός του δηλαδή. Ενώ η Αγία Τριάδα είχε μόνον 2, με αποτέλεσμα υπεύθυνος για τις καταστροφές να είναι ο Μητροπολίτης. Εδώ ήταν το κόλπο, ότι επειδή το μοναστήρι ήταν στην Μονή και η Μονή δεν είχε ηγούμενο συμβούλιο, μετετίθονται οι ευθύνες για τη ζημιά που έγινε σε αυτό το αρχαιολογικό μνημείο στον Μητροπολίτη. Ο Αποστολάκης, ο οποίος είναι γνωστός για τις κακώς εννοούμενες σχέσεις του με το Παπαδαριό ή το κακώς εννοούμενο Παπαδαριό τύπου Γιωσάκη, διέκοπτε τον μάρτυρα και επέμεινε προς τον Μητροπολίτη ότι σίγουρα θα έχει ορίσει υπεύθυνη τη γερόντισσα για όλα. Θέλει να μεταθέσει ευθύνες στη γιαγιά. Ο Μητροπολίτης απάντησε ναι και η δίκη διεκόπη προκειμένου ο σεβασμιότητος να βρει και να προσκομίσει το έγγραφο. Και όπως ήταν λογικό, οι μάρτυρες, οι περισσότεροι, δεν κατέθεσαν. Πάμε να δείτε το βίντεο. Σε δίκη σκάνδαλο φέρεται να έχει συμμετάσχει ο πρόεδρος εφετών Λαρίσης, κύριος Γιώργος Αποστολάκης, το 2009, όπως προκύπτει από καταγγελίες μαρτύρων, οι οποίοι είχαν κληθεί προκειμένου να καταθέσουν την υπόθεση. Η ιστορία εκτείνεται χρονικά από το 2005,
όταν ο Μητροπολίτης Ελασσόνος, κύριος κύριος Βασίλειος, προέβη στην κατεδάφιση της τοξωτής και ονοστοιχίας Αγίας Τριάδας, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας από όλους τους φορείς του Λιβαδίου. Η καταγγελία είχε ως εξής. Στις 6 Ιουνίου του 2005 κατεδαφίστηκε παράνομα η τοξωτή και ονοστοιχία της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος, η οποία αποτελεί ένα σημαντικότατο θρησκευτικό, αρχαιολογικό και ιστορικό μνημείο του Λιβαδίου και της Ελλάδας, χωρίς φυσικά καμία σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες του ελληνικού κράτους. Επειδή αυθαίρετη αυτή η ενέργεια από την πλευρά της Ιεράς Μητρόπολης Ελασσόνας δεν είναι μεμονωμένη, αλλά έρχεται ως συνέχεια και άλλων ανάλογων ενεργειών και συνεχίζει να πλήττει βάναυσα την πολιτιστική μας κληρονομιά, εμείς, ο Δήμαρχος Λιβαδίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λιβαδίου, οι Σύλλογοι των Απανταχού Λιβαδιωτών, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κατερίνης, Ελασσόνας, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Λιβαδίου και ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Λιβαδίου, διερμηνεύοντας τα αισθήματα του συνόλου των κατοίκων του Λιβαδίου, οι οποίοι είναι άκρος φιλόθρησκοι και άκρος ευσεβείς προς την ιστορία τους, καταγγέλουμε την καταστροφή του μνημείου κατά παράβαση όλων των κανόνων δικαίου και σε πλήρη αντίθεση με τα προβλεπόμενα από την υπάρχουσα επιστημονική μελέτη αναστήλωσης και αποκατάστασης του ναού, και καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να ενεργήσουν ακαριαία για την αποκατάσταση του μνημείου και την αποτροπή κάθε παρόμοιας αυθαιρεσίας που προσβάλλει τα όσια και ιερά του τόπου μας και κακοποιεί την ιστορία μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η καταγγελία επέφερε την παρέμβαση της 7ης εφορίας Βυζαντινών Μνημείων, η οποία, αφού διαπίστωσε τις παραβάσεις του αρχαιολογικού νόμου, κίνησε τις διαδικασίες που προβλέπονται με παράλληλο σήμα διακοπής εργασιών, το οποίο όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τελικά η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη και η δίκη ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009 στο τριμελές εφετείο Λαρίσης με πρόεδρο τον κύριο Αποστολάκη, καθώς δεδομένου ότι υπάρχει ειδική δόση δικαία για τους Μητροπολίτες, μπορούν να δικαστούν και σε πρώτο βαθμό από εφέτες. Ο Μητροπολίτης κατηγορούταν για παράβαση του αρχαιολογικού νόμου εξαιτίας των αλλοιώσεων που με βάση τις εντολές και τις διαθέσεις του επήλθαν στη μορφή και στη δομή της Βασιλικής της Μονής Αγίας Τριάδος Λιβαδίου. Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση των 4 πρώτων μαρτύρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν ο πρώην Δήμαρχος Λιβαδίου και πρώην Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι κατέθεσαν επιγραμματικά ότι κατήγγειλαν τον Μητροπολίτη επειδή δεν τους ενημέρωσε ως όφελε για τις καταδαφίσεις. Αμέσως μετά, κλήθηκε ο τότε πρόεδρος του Εξοραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου και μόλις άρχισε να καταθέτει, διαπιστώθηκε δημοσίως μια έντονη φραστική αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Αποστολάκη και της εισαγγελέως. Η κυρία Εισαγγελέως ήθελε να εμβαθύνει στο θέμα και να εξαντλήσει τις ερωτήσεις της προς τον μάρτυρα λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης. Ενώ, όπως καταγγέλουν άτομα που παρήσαν στη δίκη, ο κ. Αποστολάκης την διέκοπτε συνεχώς, επιμένοντας σε μια τυπική και εξπρές εξέταση. Ο έντονος δημόσιος εκνευρισμός μεταξύ τους οδήγησε σε μια ημίωρη διακοπή μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Με την επανέναρξη της δίκης και πριν καν ο μάρτυρας ξεκινήσει την κατάθεσή του, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ηγούμενο συμβούλιο και επομένως ούτε ηγούμενος ώστε να χρεωθεί τις καταστροφές. Ο νόμος ορίζει ότι χρειάζονται 5 μοναχές τουλάχιστον για να εκλεγεί ηγουμένη, ενώ η Αγία Τριάδα είχε μόνον 2. Στην περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως και κατά νόμον, υπεύθυνος για τις καταστροφές ήταν εξ ολοκλήρου ο Μητροπολίτης. Εκείνη τη στιγμή, ο κ. Αποστολάκης διέκοψε τον μάρτυρα και επέμενε προς τον Μητροπολίτη ότι σίγουρα θα έχει ορίσει υπεύθυνη τη γερότησα για όλα. Ο Μητροπολίτης φυσικά συμφώνησε ότι για όλες τις καταστροφές υπεύθυνη ήταν η γερότησα, η οποία, όπως είπε, είχε και την έγκρισή του. Ο πρόεδρος του ζήτησε το χαρτί αξιοδότησης και εκχώρησης των αρμοδιοτήτων του προς τη γερότησα, το χαρτί όμως ο σεβασμιότατος δεν το είχε. Τότε ο κ. Αποστολάκης διέκοψε τη δίκη μέχρι ότου ο Μητροπολίτης βρει το χαρτί. Όπως είναι λογικό, οι άλλοι μάρτυρες δεν πρόλαβαν να καταθέσουν, καθώς η δίκη διεκόπη. Θα τα πούμε την Πέμπτη, αλλά ακούστε τώρα τι έγινε. Αφού ανεβλήθη η δίκη του Μητροπολίτη, συνεχίστηκε στις 5 Νοεμβρίου του 2009.
Τα όσα συνέβησαν ήταν τουλάχιστον απίστευτα, αφού στα πρακτικά όλος περιέργος φαίνονταν να έχουν καταθέσει μάρτυρες που στην πρώτη φάση της δίκης δεν είχαν καταθέσει καν. Όπως ανέφεραν στην εκπομπή, άτομα που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση, όταν συνεχίστηκε η δίκη, εμφανίστηκαν όλοι οι μάρτυρες, τόσο οι τέσσερις που είχαν ήδη καταθέσει, όσο και οι έξι μη καταθέσαντες λόγω της διακοπής. Ο Μητροπολίτης δεν εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε όμως ο πληρεξούσιος δικηγόρος, το οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο τα έγγραφα που ζητήθηκαν και δεν υπήρχαν την πρώτη φορά. Αμέσως μετά η εισαγγελέα έδρασε, θεώρησε τη διαδικασία ολοκληρωθήσα και ζήτησε από τους εφέτες να προχωρήσουν στην έκδοση απόφασης. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση, τη θυελώδη αντίδραση του πρώην Προέδρου του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης, ο οποίος άρχισε να φωνάζει ότι δεν είναι δυνατόν να παρίσταται για δεύτερη φορά μετακινούμενος από τη Θεσσαλονίκη χωρίς να καταθέσει. Τότε ο εισαγγελέας απορριμμένος του επέδειξε τα πρακτικά της πρώτης δίκης, τα οποία υπέγραφαν ο κύριος Αποστολάκης και μία γραμματέας, τα οποία με θαυματουργό τρόπο ήταν καταγεγραμμένες καταθέσεις των μαρτύρων, οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει λόγω της αναβολής. Οι μάρτυρες μάλιστα εμφανίζονταν να έχουν καταθέσει όλη την ίδια ακριβώς φράση. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ηγούμενο συμβούλιο. Δεν θέλω να παίξετε το βίντεο, θα το κρατήσω για την Πέμπτη. Και έρχεται τώρα ένας καθηγητής πανεπιστημίου που ήταν μάρτυρας από το Αριστοτέλειο, ο οποίος μας το έστειλε και ο οποίος βεβαίως ο άνθρωπος δεν θέλει δημοσιότητα. Θέλει όμως να πάει να ρωτήσει τι γίνεται παλικάρια εκεί στο Ενός Δικαστών και Εισαγγελέων που παίρνετε τους δικηγόρους μου και ρωτάτε τι συμβαίνει. Την πρώτη φορά βγάζατε ανακοινώσεις εναντίον μου στο πρώτο παραδικαστικό, θυμάστε, με το Ζήση. Λίγο πολύ έλεγαν ότι πρέπει, ο Ζήση έλεγε ότι πρέπει να συλληφθώ. Και έσπευδε Ένος Δικαστών και Εισαγγελέων να υπερασπιστεί τον Ζήση και την τιμή της δικαιοσύνης στο πρόσωπο του Ζήση, τον οποίο μετά έδιωξαν. Και ακόμα μου κάνει αγωγές. Ακούστε. Προς τον πρόεδρο εφετών Λάρισας, λέει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου. Προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, τον εισαγγελέα Αρίου Πάγου, τον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Το χαρτάκι αυτό ήρθε στα χέρια σας. Λέει ο δικαστής, ο καθηγητής. Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, με την παρούσα επιστολή αναφορά θα ήθελα να σε ενημερώσω το εξής. Είμαι μάρτης με την ιδιότητα μου ως Προέδρου Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος, ειδηθέντος το 908 στη δίκη που διεξάγει στο εφετείο Λαρίση με αριθμό δικαιωμένων κτλ. Με κατηγορούμενο συμβασμιώτο τον Μητροπολίτη Ελασσόνος κύριο Βασίλειο, ο οποίος κατηγορείται μετά από καταγγελία του Υπουργείου Πολιτισμού 7η Εφορία Βυζαντινών Μνημείων Λάρισας για παράνομη παρέμβαση και αλλίωση στο κηρυγμένο με φεκ μνημείο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Λιβαδίου Ελασσόνας. Στις 25 Ιουνίου του 9 κληρευτής εγγράφος από την Εισαγγελία Λάρισας Λαρίσης παρέστηκε στην αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Λαρίσης προεδρεύων εφέτης Γεώργιος Αποστολάκης, εφέτης Γρηγόριος Καλαθάς, Σοφία Πανουτσακουπούλου, αντισαγγελεύς Ελένη Μετσοβίτου, γραμματεύς Αλεξάνδρα Μπουραδάμου. Οι κλητευτέρες μάρτυρες ήταν συνολικά 11, οι εξής τους παραθέτω, διότι θα φανεί παρακάτω η χρησιμότητα της αναφοράς των ονομάτων τους. Γκούμας Ιωάννης Αναστάσιος Βαρθαρίζος Δημήτριος Σαλαβάτης Ιωάννης Καψάλης, τους αναφέρει όλους και τα υπόλοιπα. Η δίκη ξεκίνησε με την εξέταση των 5 πρώτων κατά σειρά μαρτύρων. Οι 4 πρώτοι μάρτυρες κατέθεσαν κανονικά. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του 5ου μάρτυρα, του κυρίου Καψάλη, του πρώτου ουσιαστικού μάρτυρα κατηγορίας, βλέπε ένορκες καταθέσεις δικογραφίας, εμφανίστηκε διάσταση απόψεων και έντονη αντιπαράθεση μεταξύ εισαγγελέως και προέδρου, λόγω κατά την κρίση της εισαγγελέως της έδρας, της προσπάθειας του τελευταίου να μην επιτρέπει την εμβάθυνση του θέματος και να εμφανίζει μια διάθεση ταχύτατης αντιμετώπισης της διεκπεραίωσης του θέματος. Αγαπητέ Μακή, το επιτρέπεις. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι μιλάμε τόση ώρα για ένα πλημέλημα. Και θα σου έλεγα να έχεις μια επιφύλαξη στο τι ισχυρίζεται η πλευρά των ιτηθέντων διαδίκων. Στην Ελλάδα είναι μόδα. Μα χάσει και στο δικαστήριο, ή πουλήθηκε ο δικηγόρος του δίθεν, ή δίθεν ο δικαστήριο προκαλεί. Έχει μια επιφύλαξη. Καλά κάνετε και τα λέτε, αλλά ακούστε τι συνέβη όμως. Εδώ δεν είναι. Το κατάλαβα. Ακούστε, δεν είναι μια αξιολόγηση απλή. Όχι, αξιολογεί την διεύθυνση διαδικασία από τον πρόεδρο. Άλλο, ακούστε όμως τι συνέβη. Είναι θέμα του πρόεδρου να το κάνει. Σωστό. Και υποχρέωση. Ναι, ακούστε όμως τι συνέβη. Έχει σημασία του τι συνέβη. Μετά από μια διακοπή για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, η διαδικασία συνεχίστηκε και πριν προλάβει να ολοκληρώσει την κατάθεσή του ο κύριος Καψάλης, ο πρόεδρος κύριος Αποστολάκης, προέτρεψε τον Μητροπολίτη να καταθέσει έγγραφο που να εμφανίζει ως υπεύθυνη
της μονής και κατά συνέπεια της παράνομης κατεδάφησης και νέας αυθαίρεσης δόμης τη γερόντισσα Θεοφανό Δημητρίου, την πρεσβυτέρα εκ των δύο συνολικά μοναχών της μονής, η οποία μάλιστα δεν ήταν και μάρτυρες. Και μπούρου μπούρου πάει παρακάτω. Την 5η 5 Νοεμβρίου και με νέα σύνθεση έδρας εμφανίστηκαν πάλι στο δικαστήριο 10 εκ των 11 μαρτύρων. Ο 8ος μάρτυρας Σκύρος Τσανούσας απουσίαζε και την πρώτη φορά απουσιάζει ως εκπαιδευτικός στο εξωτερικό. Στην έναρξη διαδικασία σημειώνω το προχωρημένο της ώρας 3 μετά μεσημβρία, ο δικηγόρος του Μητροπολίτη κατέθεσε έγγραφα προφανώς έχοντας σχέση με τα ζητηθέντα και ο κύριος Αγγελεύς ανήγγειλε την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στη διαμαρτυρία μου ότι για δεύτερη φορά μετακινούμε από τη Θεσσαλονίκη κτλ. Ο εισαγγελέας έδρας, συγγνώμη μου, ανήγγειλε ότι όλοι οι μάρτυρες 10 τον αριθμό έχουν ήδη καταθέσει, όπως διαφαίνεται από τα πρακτικά της δικογραφίας. Το διέψευσα έκπληκτος και πάρα αυτά αναφέροντας ότι ουδέποτε έχουμε καταθέσει. Τότε ο ίδιος εισαγγελέας μου επέδειξε τα πρακτικά της διαδικασίας της 25 Ιουνίου, 25 Ιουνίου 9, φέροντα τις υπογραφές του Προέδρου Αποστολάκη της Γραμματέως Μπουραδάμου, όπου αναγράφεται το ανυπόστατο γεγονός το ότι έχω ήδη καταθέσει, τόσο εγώ όσο και οι άλλοι 5 μάρτυρες. Μάλιστα, εγώ εμφανίζομαι να έχω καταθέσει μόνον ότι δεν γνωρίζω αν υπάρχει Ηγουμενο Συμβούλιο και τίποτα άλλο. Σημειώνω ότι στην ένορχη εξέτασή μου, η οποία είναι μέρος δικογραφίας, από την ακρίτρια Θεσσαλονίκη 6 Απριλίου του 6 και την οποία σας επισυνάπτω προς διευκόλυνσή σας, αναφέρω λεπτομερώς τα γεγονότα όπως ακριβώς συνέβησαν. Είμαι σίγουρος ότι θα διασταυρώσετε τα λεγόμενά μου και με τις ένοργες εξετάσεις και των άλλων μη καταθεσάντων μαρτύρων από τη δικογραφία. Στις έντονες διαμαρτυρίες μου περί ανακριβούς αναγραφής γεγονότων και αλλίωσης των πρακτικών, το δικαστήριο θορυβημένο διέκοψε τη διαδικασία, την οποία όρισε να επαναληφθεί την 5η 19 Νοεμβρίου εντός υποχρεωτικής προθεσμίας των 15 ημερών στις 10 και 30. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Φετών Λαρίς, επειδή θεωρώ ότι η νόθευση των πρακτικών της δίκης εντάσσεται σε μια προσπάθεια άγνωστο από ποιον υπεύθυνο παραπλάνηση του δικαστηρίου και επηρεασμού του στη λήψη τελικής απόφασης. Δεύτερον, αποτελεί βάναυση παραποίηση των πραγματικών γεγονότων. Τρίτον, επιφέρει βαρύτατο πλήγμα στο κύρος της δικαιοσύνης. Τέταρτον, αποτελεί βαρύτατη προσβολή προς το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Καταγγέλλω τον όποιον υπεύθυνο προκύψει από τη διερεύνηση του θέματος και σας παρακαλώ θερμά να επιληφθείτε άμεσα της υπόθεσης, κινώντας κάθε μέρα και τα λοιπά και ζητάει και για την αλλίωση των πρακτικών. Προς επίρρωση των παραπάνω επικαλούμε τις μαρτυρίες όλων των 10 μαρτύρων της δίκης και κυρίως των ουδέποτε καταθεσάντων κύριο Κατσίκη, Ντίνα, Στρόλια, Φόγια και του ημιτελώς καταθέσαντος λόγω διακοπής καψάλη, καθώς και του παρισταμένου στη δίκη της 25 Ιουνίου 2009, μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Εξοραγιστικού Συλλόγου Λιβαδίου, καψάλη διαμένοντος στην Κατερίνη. Τι και λέτε. Κύριε Φιλόπουλε, μπορώ να πω κάτι. Ναι. Αν με μία λέξη γιατί θα κλείσουμε. Μία μισή μόνο. Πέμπτη. Κοιτάξτε, αυτά είναι κατά δικαστία οτιδήποτε όσο έχουν γίνει κλπ. Νομίζω όμως είναι επικίνδυνη. Αν μου επιτρέπει την έκφραση, και όχι σωστή, δεν το λέω το κάνετε εσείς, επειδή ακούει κόσμος, μια γενίκευση που λέει ότι όλοι οι δικαστές, όλο το δικαστικό σώμα είναι σκάρτο, παραδόπιστο, προβληματικό και χρηματιζόμενο. Ιδιαίτερα σε μια φάση κρίσιμη που αυτή τη στιγμή συγκεκριμένοι τμήματα και όργανα του δικαστικού χώρου παίρνουν αποφάσεις, κρίνουν αποφάσεις και αποφασίζουν για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Όπως τα ζητήματα των χαρατσιών, όπως τα ζητήματα του μισθολογίου και των μειώσεων μισθών των εστόλων. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να κρατήσουμε πρόεδρο. Δεν είναι σωστό να περάσει αυτό. Λέτε σωστικό, είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι ένας πρόεδρος ευρωπαϊκών και μια γραμματέας δεν είναι όλοι δικαστικοί έτσι. Κάπου δεν πήγαν. Αλλά θα τα πούμε. Πολύ καλά ότι κατάλαβα αυτό όχι για τυπικό λόγο. Ραντεβού στα Γουλαράδικα, την Πέμπτη, στη Ζούγκλα. Γεια σας.